έχουμε τελειώσει το βασικό κείμενο, τη βασική εισήγηση και πάμε στις ερωτήσεις, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Αναφερθήκατε σε αυτή τη διαλεκτική σχέση μεταξύ επανάστασης και αντεπανάστασης, διαχωρίζοντας μάλιστα περιόδους πρώιμων και ύστερων επαναστάσεων και πρώιμου και ύστερου σοσιαλισμού. Μιλήσατε ακόμη και για τη Βενεζουέλα, η οποία έχει πρώιμα χαρακτηριστικά. Βαζούλη, πρέπει να διευκρινίσω εξ αφορμής της ερώτησής σας ότι στη Βενεζουέλα δεν έχουμε ακόμη σοσιαλιστική επανάσταση. Εκείνο που υπονόησα είναι το εάν εκεί διεξαχθεί υπό αυτούς τους όρους επανάσταση, τότε αυτή θα είναι πρώιμη σοσιαλιστική επανάσταση. Συνέχεια της ερώτησης. Δεδομένου ότι εκεί έχουμε τη δυνατότητα πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν να παγκοσμιοποιηθεί η επαναστατική διαδικασία, μήπως αυτή η δυνατότητα του καταμερισμού της επαναστατικής δραστηριότητας και της επενέργειας της εργατικής τάξης στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις προσπάθειες να τροφοδοτηθούν με τα αναγκαία θεωρητικά όπλα αλλά και μέσω της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Βαζούλιν, επιτρέψτε μου μια μικρή παρέμβαση σε όσα μέχρι τώρα είπατε. Το θέμα είναι ότι οι προϋποθέσεις των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων βρίσκονται σε μια εμβριώδη, θα λέγαμε, κατάσταση. Πλην όμως πρόκειται για μια αφετηριακή περίοδο ανάπτυξής τους, όπου το κύριο καθήκον, το μείζον ζητούμενο, έγκυται στο θεωρητικό αναστοχασμό των νέων διαδικασιών σε μια ορισμένη θεωρητική και ιδεολογική προετοιμασία. Διότι θα ήταν μια βεβαιασμένη επίσπευση των πραγμάτων εάν θεωρούσαμε ότι τώρα μπορούμε, ξεκινώντας από τις αντιλήψεις περί ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και περί ύστερου σοσιαλισμού, να καταλάβουμε μια δεσπόζουσα θέση στο κίνημα αυτό προς το σοσιαλισμό. Χρειάζεται ακόμα παρατεταμένη και μεγάλη εργασία σε αυτή την κατεύθυνση. Κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο να σχολιάσει. Δημήτρη. Επειδή θυμάμαι το πνεύμα της συζήτησης τότε, να διευκρινίσω και ξέροντας τον σύντροφο που έκανε την ερώτηση, ο οποίος δεν ξέρω που βρίσκεται καν τώρα, κάπου στο εξωτερικό είναι, δεν ξέρω, μεταξύ Γαλλίας και Αφρικής κάτι κάνει, σε κάποια πανεπιστήμια. Είναι συνάδελφος δηλαδή. Λοιπόν, ο σύντροφος αυτός είχε μία αγωνία για το εάν πρώτον θα μπορούσαν οι μετασχηματισμοί που είχαν δρομολογηθεί με την κυβέρνηση Τσάβες τότε, μιλάμε για το 2007 που συζητούσαμε έτσι, μήπως αυτοί θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε πιο επαναστατική κατεύθυνση. Ήταν η πρώτη του αγωνία αυτή. Η δεύτερη αγωνία του ήταν εάν και κατά πόσο θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε σε πιο συνειδητή και στοχευμένη βάση τυχόν επαναστατικούς μετασχηματισμούς που τυχόν θα προέκυπταν σε χώρες σαν την Βενεζουέλα τότε. Και να το επιταχύνουμε πώς? Αξιοποιώντας, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο των διεθνών ταξιαρχιών που είχαμε σε διάφορες άλλες φάσεις του κινήματος, να είχαμε διεθνείς ταξιαρχίες συντρόφων, επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τα φώτα τους, να το πω απλοϊκά, στους εκεί συντρόφους μας, ούτως ώστε να διανύσουν με πιο επιταχυνόμενο τρόπο και με πιο ασφαλή βάση αυτά που έπρεπε να διανύσουν ως πρώιμες επαναστάσεις. Στο μπόλιασμα αυτό της επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, ο σύντροφός μας εκείνος, μηχανικός ο ίδιος, αλλά συμπεριλάμβανε και την αντίληψή μας στην θεωρία και μεθοδολογία της λογικής της ιστορίας. Άρα το μπούλιασμα της λογικής της ιστορίας, ούτως ώστε αυτές οι επαναστάσεις, αν δρομολογούνταν, να είχαν και μια τέτοια προοπτική στον ορίζοντα τη θεώρηση των πραγμάτων για το ότι κάνουν. Και σε αυτό απαντάει ο Βαζούλιν σε αυτή τη συνοπτική απάντηση που δίνει. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε αφενός, αφετέρου ότι εάν δεν οριμάσουν εσωτερικές συνθήκες στο εκάστοτε υποκείμενο της Επανάστασης, το να επιχειρούμε εμείς με όλες τις καλές μας προθέσεις, έξωθεν και άνωθεν, όπως και αν το ερμηνεύει ο καθένας αυτό, να επιβάλλουμε στους συντρόφους μας να τους δείξουν πώς να κάνουν την Επανάστασή τους, να το πω αλλιώς,
είναι παρακινδυνευμένο και ίσως και όχι τόσο σκόπιμο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια παράδοση στην αριστερά που ψυχολογικά εξηγείται ως μηχανισμός υπεραναπλήρωσης του δικού μας κενού και ανεπάρκειας, να αυτοαναγορευόμεθα σε επαΐοντες για το πώς πρέπει οι άλλοι να κάνουν τις επαναστάσεις τους. Αφού εμείς είμαστε ανάξιοι να κάνουμε τις επαναστάσεις στους τόπους μας, τότε γινόμαστε, αυτοαναγορευόμαστε ξαφνικά οι επαΐοντες που θα κάνουμε εξαγωγή τεχνογνωσίας της επανάστασης. Και δεν το λέω για τον σύντροφό μας τότε, το λέω για την αριστερά που αυτό βλέπουμε ότι πολύ συχνά συμβαίνει. Έχουν απόψεις επί παντός επιστητού, είναι έτοιμοι να κατακεραυνώσουν οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα το οποίο δεν εγγράφεται στην καθαρότητα των σχημάτων που έχουν φανταστεί, και αγνοούν τη βασική επαναστατική, από τον κλασικό μαρξισμό επαναστατική θέση, ότι η επανάσταση δεν κάνεις με αυτό που φαντάζεσαι, αλλά με τις υπαρκτές πραγματικές δυνάμεις της κοινωνίας, όπως εκφράζονται στις αντιφάσεις αυτής της κοινωνίας, όπως εκφράζονται με τους πραγματικούς ανθρώπους που συναπαρτίζουν την επαναστατική τάξη αυτής της κοινωνίας. Αυτό, αν δεν το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, τότε θα περιμένουμε στο διηνεκές μία ορίμανση συνδικών με την προσδοκία αντίστοιχη της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ή της Αναστάσεως νεκρών, για να είμαστε το πνεύμα των ημερών. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δημήτρης. Αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορεί να συνδυαστεί αυτό που είπε με την άποψη του Λένιν περί των επαγγελματικών στελεχών ή των επαγγελματιών κατά κάποιο τρόπο της Επανάστασης, όχι με την τεχνική ορολογία του επαγγελματίας, αλλά του ανθρώπου που έχει αφιερώνει τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, και ότι και έχει ένα μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα έρθει σε πέραση, πώς θα περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτή η λογική είναι ορθή, στο βαθμό που την έχω κατανοήσει και σωστά, ότι αν τέτοιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν καθοριστικά, όχι απαραίτητα στην Βενεζουέλα, ή σε μια επόμενη απόπειρα. Αυτό. Μήπως δεν υπάρχουν κιόλας, δηλαδή... Δημήτρη. Δεν θέλω να στηρίξω το λόγο όμως από κάποιο σύντροφο που θα ήθελε να μιλήσει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Αν δεν υπάρχει, να πω το εξής. Ο Βαζούλιν δεν λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε διεθνιστές, αφενός, και ότι δεν πρέπει να βοηθήσουμε τους συντρόφους μας με ό,τι πρόσφορο τρόπο έχουμε, με το βέλτιστο τρόπο. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση του κινήματος δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε αναβάθμιση και της ανταπόκρισής μας στο κοσμοϊστορικό διεθνιστικό μας καθήκον. Αυτό είναι εκ των όνων κάνεφλε, δεν το συζητάμε. Άλλο πράγμα λέει εδώ ο Βαζουλή. Και πολύ καλά κάνει ο Κωνσταντίνος και έθεσε αυτό το κέριο ερώτημα, παραπέμποντας τη λενινιστική αντίληψη περί κόμματος νέου τύπου. Το έχουμε ξαναθέσει και στην προηγούμενη συζήτησή μας αυτό, για το τι ακριβώς πρεσβεύει το κόμμα νέου τύπου του Λένιν και των Μπολσεβίκων, τι ακριβώς πρεσβεύει η παράδοση που δημιουργήθηκε της Τρίτης Διεθνούς, που είναι μια παρακαταθήκη ασύλληπτης ιστορικής σημασίας, αλλά όπως κάθε παρακαταθήκη μπορεί να δημιουργήσει γάγγραινα αν την εκρώσουμε και την προσκυνάμε άκρητα εκτός του ιστορικού πλαισίου στο οποίο αυτή ανέκυψε. Η αντίληψη του Λένιν και των Μπολσεβίκων που εκφράζεται στο τι να κάνουμε και σε όλη την πρακτική τους και τη θεωρητική επεξεργασία που έκανε ο Λένιν και οι συνεργάτες του επαναστάτες της εποχής εκείνης, εδράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη διαθεσιμότητα επαναστατικού υποκειμένου της εποχής, όπως το συζητήσαμε στα προηγούμενα μαθήματα που κάναμε αυτή τη συλλογική μελέτη. Και μάλιστα στην ιδιαιτερότητα της τσαρικής Ρωσίας και των αποικιών της, της αυτοκρατορικής τότε Ρωσίας και των αποικιών της, είχαμε μεταξύ άλλων και την ύπαρξη κάποιας τεράστιας ανισομέρειας στην ανάπτυξη στο εσωτερικό αυτής της αυτοκρατορίας. Είχαμε δηλαδή θύλακες βιομηχανικούς με προωθημένη τεχνολογία παραγωγής και τεράστια συγκεντροποίηση της παραγωγής, με τεράστια συγκέντρωση εργατικών μαζών, δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων σε μονάδες παραγωγής ή σε συγκροτήματα παραγωγής. Ας πούμε το συγκρότημα Πουτίλοφ στην Πετρούπολη,
ήταν πρωτοφανείς διαστάσεις ακόμα και για την προηγμένη βιομηχανία της εποχής. Από την άλλη είχαμε τεράστιες μάζες που βρίσκονταν σε κατάσταση ημιφεουδαρχικής καθυστέρησης, σε μορφές αυτοτροφοδοτούμενης, εξαθλειωμένης παραγωγής αγροτοκτηνοτρόφων, και όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα που δημιουργούσαν το εκρηκτικό μείγμα των αντιθέσεων της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, που ευνόησε με το ξέσπασμα του πολέμου, ήρθε και έδεσε και ευνόησε την κρισιακή εκείνη συγκυρία που οδήγησε τελικά στην Νικηφόρο Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για να δημιουργήσεις ένα κόμμα το οποίο να έχει επαγγελματίες επαναστάτες, επαγγελματικά στελέχη, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έκαναν βασικό σκοπό της ζωής τους την υπόθεση της επανάστασης, άρα έπρεπε να έχουν μια στοιχειώδη υλική εξασφάλιση μέσω οικονομικού μηχανισμού αυτού του παράνομου κόμματος, αυτού του συνδυασμού παράνομων και νόμιμων μέσων δράσης, ας το πούμε ακριβέστερα, θα έπρεπε να είχαν τη δυνατότητα να επιβιώνουν για να ανταποκρίνονται σε αυτά τα καθήκοντά τους, να είναι αφοσιωμένοι σε αυτή την υπόθεση, να είναι υπόθεση ζωής τους. Άρα ήταν εκ των όνων κάνευ και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι, όσο έχουμε να κάνουμε με μια εργατική τάξη, με ένα υποκείμενο, το οποίο κατεξοχήν εμπλέκεται σε μια εκτελεστική χειροναξία, άρα αδυνατεί να έχει ας το πούμε έτσι, την ικανότητα να αφομοιώσει κριτικά την επαναστατική θεωρία στις πιο προκεχωρημένες κατακτήσεις της. Άρα η εισδοχή, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Λένιν, η εισαγωγή της θεωρίας από αυτόν τον μηχανισμό τον κομματικό της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, με αιχμή του δόρατος στα επαγγελματικά στελέχη, η εισαγωγή λοιπόν της επαναστατικής θεωρίας στο εργατικό κίνημα, της κομμουνιστικής ιδεολογίας και θεωρίας στο εργατικό κίνημα, ήταν εκ των όνων κάνευ. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, είναι και θα είναι εκ των όνων κάνευ για όλες εκείνες τις κοινωνίες στις οποίες οι βασικές συνιστώσεις της εργατικής τάξης είναι στον ένα στον άλλο βαθμό εκτελεστικής ή άλλης μορφής εκτελεστικής εργασίας ή χειροναξίας ή άλλης μορφής τέτοιας υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, από τις οποίες έχουμε συζητήσει, έχουμε νομίζω διεξοδικά αναλύσει σε προηγούμενα μαθήματα. Άρα ένα το κρατούμενο, όπου υπάρχουν τέτοιοι ιστορικοί όροι αναγκαστικά θα υπάρχει τέτοιο κόμμα. Το κόμμα αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να έχει μία δομή ιεραρχική. Η ιεραρχική αυτή δομή παίζει πάντα σε μία εξυπαρχής, πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να είναι εξαιρετικά δημοκρατικό επαναστατικό όργανο, ευέλικτο, να ανταποκρίνεται δηλαδή στις ανάγκες της άμεσης της συγκυρίας και αντίστοιχα τις ανάγκες του κινήματος, και ταυτόχρονα να μην εκφυλιστεί σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που μπορεί να αποκόπτεται από τη ζωντανή πραγματικότητα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης, των λαϊκών μαζών, του κινήματος. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία η οποία διασφαλιζόταν και δεν διασφαλιζόταν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Όποιος πει ότι το είχαμε λυμένο αυτό το πρόβλημα από τον 20ο αιώνα, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο ειλικρινής. Μέσω του συνδυασμού των αρχών του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού στα καταστατικά και στους όρους λειτουργίας των κομμουνιστικών κομμάτων. Λέω ότι δεν είναι τόσο δεδομένο ότι θα λειτουργήσει, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε διάφορες φάσεις είχαμε ακρότητες στη μία ή στην άλλη πλευρά αυτού του δίπολου, ας το πούμε διαλεκτικό δίπολο αποφυγής της αποστέωσης ενός μορφώματος οργάνου πολιτικού της επαναστατικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης. Από τη μία είχαμε δηλαδή αυταρχικές συγκεντροποιημένες εξάρσεις, με κατάπνιξη οποιασδήποτε κριτικής, αυτοκριτικής από τα κάτω πρωτοβουλίας κλπ. Από την άλλη είχαμε μία δημοκρατικοφανή πολυφωνία στα εκφυλιστικά φαινόμενα διαφόρων κομμάτων και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Στην Ευρώπη είχαμε πολύ έντονα τέτοια ζητήματα, όπου το θέμα του δημοκρατισμού στο δίπολο αυτό, δημοκρατικό συγκεντρωτισμός, εκφυλιζόταν σε ένα αστικόν, θα το έλεγα έτσι, αστικής κοπής, σε μια φιλελεύθερη αστική αντίληψη περί δημοκρατίας, πλουραλισμού και ελευθερίας της έκφρασης, η οποία ήταν συνήθως ο φερετζές για την άνωθεν διευθέτηση ζητημάτων περί των οποίων υπήρχε ενδεχομένως ακατάσχετη φλιαρία
αλλά οι αποφάσεις ούτως ή άλλως λαμβάνονται σε ένα επίπεδο ανώτατης ιεραρχίας. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που είχαμε εκφυλισμό μέσω της φλιαρίας και της μετατροπής των κομμάτων σε λέσχες συζητήσεων, είχαμε αυταρχική λειτουργία μιας συγκεντροποιημένης διοίκησης, η οποία λειτουργούσε τελικά στην κατεύθυνση του εκφυλισμού των κομμάτων σε συστατικά στοιχεία του κοινοβουλευτικού κρατηνισμού των αστικών καθεστώτων της Ευρώπης και άλλων χωρών. Το έχουμε δει αυτό. Το είδαμε με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Δευτέρας Διεθνούς, το είδαμε στη συνέχεια με τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα. Το έχουμε ζήσει σε σημαντικό βαθμό και στη χώρα μας. Το ζήτημα είναι τεράστιο, συνεπώς. Το ζήτημα είναι τεράστιο και έχει να κάνει ακριβώς με τη μεταβατική φάση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα πρέπει να δούμε την εκάστοτε κοινωνία, ποιες είναι οι στρατιές της εργατικής τάξης σε αυτή την κοινωνία. Ανάγονται άραγε σε εκτελεστική χειροναξία, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη υποδουλωτικού, το υπογραμμίζω, χαρακτήρα καταμερισμού εργασίας στο εσωτερικό του κόμματος της πρωτοπορίας της. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν μέσα σε ένα επαναστατικό κόμμα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παράγουν θεωρία, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την εποπτεία, τον έλεγχο, την καθοδήγηση, την ηγεσία και κάποιοι άλλοι που έχουν πιο εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι έχουμε στο εσωτερικό του κόμματος μετάθεση ανταγωνιστικού τύπου καταμερισμού εργασίας. Έχουμε, θα έλεγα, εσωτερήκευση αυτού του που είναι αστικό σε τελική ανάλυση καταμερισμός της εργασίας. Με προαστικές καταβολές φυσικά, αλλά είναι αστικός τελικά στην κυρίαρχη μορφή του. Δηλαδή το μέλημα των επαναστατών είναι πάντοτε η υπέρβαση αυτού του τύπου καταμερισμού εργασίας. Και όπως εξηγήσαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, όσο αλλάζει ο χαρακτήρας της εμπλοκής του υποκειμένου στην εργασιακή διαδικασία, είχαμε δείξει ότι ο Βαζούλιν αυτό το συνδέει με την διεύρυνση και εμβάθυνση της αυτοματοποίησης της παραγωγής και τη μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη, τόσο και πιο πολύ αυτό το υποκείμενο δεν χρειάζεται να του εισχωρήσει από κάπου η θεωρία και η επιστημονική κοσμοαντίληψη και η αντίστοιχη μεθοδολογία, αλλά γίνεται όλο και πιο ικανό να την παράγει, να την εφαρμόζει, να την αναπτύσσει δημιουργικά το ίδιο. Τώρα θα μου πείτε στον ίδιο βαθμό. Όχι βέβαια, γιατί όσο εξακολουθεί να υπάρχει ο καταμερισμός της εργασίας ακόμα και στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης εργασίας, όσο ας πούμε υπάρχει η αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων μηχανικών, κάποιων προγραμματιστών, κάποιων άλλων που ασχολούνται με την τέχνη, κάποιων άλλων που ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές σπουδές, με τη φιλοσοφία, με τις κοινωνικές επιστήμες κλπ, τότε πάλι θα υπάρχει κάποιος καταμερισμός της εργασίας και πρέπει να βρούμε μορφές τέτοιες συναρμογής των ατομικών και συλλογικών προσπαθειών που να μην οδηγούν σε πιθαναγκασμούς, χειραγωγήσεις και τελικά σε εκφυλιστικά φαινόμενα το πολιτικό φορέα, αυτή την επαναστατική μηχανή της εργατικής τάξης. Αυτό είναι μείζον ζήτημα δηλαδή. Πραγματικά είναι μείζον ζήτημα και είναι πραγματικά κύριο το θέμα που έθεσε ο Κωνσταντίνος με αφορμή τον Λένιν. Ό,τι λέω εδώ δεν το λέω για να ψέξω το Λένιν, που θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ καλά, αλλά να θέσω το Λένιν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου ο Λένιν με ιδιοφυή τρόπο δεξιοτεχνικά κινήθηκε και οδήγησε στα αποτελέσματα που οδήγησε. Δηλαδή στην πρώτη νικηφόρο πρώιμη σοσιαλιστική επανάσταση. Μιλάω για άλλο πράγμα. Μιλάω για την, θα έλεγα, την προσκόλληση, την άκρη της σε αυτή την δομή και τις αρχές λειτουργίας ενός κόμματος, έχοντας αποσπάσει αυτές τις αρχές από το ιστορικό πλαίσιο που κατά ανάγκη τα γέννησε και εντός του οποίου ανταποκρίθηκε με τον βέλτιστο τρόπο. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Το συζητάμε πολλούς συντρόφους πολλών φορέων της αριστεράς και του ΚΚΕ και της εξοπλιστικής αριστεράς. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι επίκως δεν είναι λυμένο στις μέρες μας και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι όσο ο βασικός στόχος θα είναι η ανατροπή του καπιταλισμού, θα είναι και δύσκολο να λυθεί. Το μόνο βέβαιο. Ο Κώστας νομίζω έχει ζητήσει το λόγο. Και κάποιος ακόμα που δεν βλέπω το όνομά του. Απλώς να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέμε, ότι
πέρα από το καταμερισμό της εργασίας, είναι και η ύπαρξη της γραφειοκρατίας το θέμα και όλο αυτό που είχε συζητηθεί και την προηγούμενη φορά για το ότι, ας πούμε, σε κάθε στάδιο της γραφειοκρατίας ο από κάτω κοιτάει να κάνει τη βέλτιση δουλειά ή να παρουσιάσει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον από πάνω με αποτέλεσμα να χάνεται, ας πούμε, το δάσος. Ξέρω, να βλέπουν ότι δεν να χάνουν το δάσος πολλές φορές. Και αυτό δεν μιλάω μόνο για ιστορικές περιπτώσεις που το κόμμα μπήκε στην εξουσία. Μιλάω και, ας πούμε, και για το ΚΚΕ σήμερα. Πολλοίς κόσμος σκέφτεται να πουλήσει περισσότερο ίσως πάστες, τα περισσότερα, δεν ξέρω και εγώ, εισιτήρια, τα φεστιβάλ. Και δεν θα σου κάνουν, ας πούμε, μια συζήτηση α, β, γ μέχρι να σε πείσουν να έρθεις να αγοράσεις αυτό ή να έρθεις στο φεστιβάλ να σου μιλήσει κάποιος άλλος. Δηλαδή βλέπουν τον εαυτό τους σαν ένα κομμάτι αυτό το γρανάζι και δεν πολύ λίγα άτομα έχω γνωρίσει τα οποία καταλαβαίνουν σε βάθος κάποια θέματα και μπορεί να γίνει μια συζήτηση α. Θα σου πούν τη γραμμή και θα σου πούν θες να βοηθήσεις και εσύ αφού συμφωνούμε σε 2-3 πράγματα. Έλα να κάνεις και εσύ αυτό ή εκείνο. Και ότι πολλοί πλέον αυτό λειτουργούν για να ακούσουν και τον μπράβο του από πάνω και, ή να πάνε από πάνω, που μπορεί να διαφέρει από, εντάξει τώρα δεν μιλάω για τα επαγγελματικά στελέχη, αλλά και σίγουρα διαφέρει αυτό από τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό από άποψη να έχουν περισσότερα χρήματα ή μεγαλύτερο πόσο σε κάποια, δεν ξέρω, σε κάποια κυβέρνηση, αλλά υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Το, ας πούμε, να ακούσω τον μπράβο, να εγώ έδωσα πιο πολλά εισιτήρια εκεί, που δεν ξέρω, είναι και πιο ψυχολογικός φαντάζομαι σε μια περίπτωση όπως το ΚΚΕ που δεν είναι στην εξουσία και δεν υπάρχει και κάποια, ας πούμε, υλικό κέρδος, ειδικά στα, πούμε, στα μέλη της ΚΝΕ. Αλλά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, το βλέπουμε και τώρα. Που άμα υπάρχει τώρα, μπορώ να φανταστώ, άμα ήταν στην εξουσία ένα τέτοιο κόμμα, θα κουβαλούσε όλες αυτές τις αντιφάσεις μαζί. Και θα είναι πράγματα που πρέπει να λυθούν. Και το ότι, ας πούμε, κάποιος που μπορεί να είναι στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κόμματος ξέρει 5 πράγματα, δεν δικαιολογεί τον οποιοδήποτε που έρθει να μιλήσει σε μένα ως φοιτητής, ας πούμε, στο 2ο και στο 3ο έτος να μου μιλήσει την ΚΝΕ, να μην ξέρει να μου απαντήσει 10 πράγματα. Και αυτό δυστυχώς υπάρχει αρκετά, ειδικά στην ΚΝΕ συγκεκριμένα, να το πω συγκεκριμένα, και με το τι επαφή τουλάχιστον είχα εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια με την ΚΝΕ. Ότι δεν έδιναν μια εικόνα και μια ιδέα να σου δώσω καταλάβεις ότι είμαστε. Επειδή εντάξει, πιστεύω ότι όταν μιλάει ένα εργατικό κόμμα σε εργάτες, στον χώρο εργασίας τους, είναι πολύ εύκολο να μιλήσουν, πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν για τις συνθήκες που υπάρχουν όντως. Τότε εκνέχεται και μιλάει σε επιστήμονες που είναι υπό εκπαίδευση και δεν μου δίνουν να καταλάβουν ότι εμείς μιλάμε για επιστημονικό σοσιαλισμό. Άμα εγώ ίδιος δεν το γνωρίζω από πριν. Πάρα πολύ δυστυχώς. Πιο πολύ ο λόγος τους και το πώς σε σπρώχνουν σου μοιάζουν σαν να θέλουν να σε βάλουν στη Herbalife, ξέρω εγώ. Α, πήρες ριζοσπάστη, θες να τους δει για τους φίλους σου. Ναι, θα σου πει ο ριζοσπάστη πρέπει να ξέρεις. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό βάζει τον άλλον σε μια άμυνα. Και εγώ προσωπικά, αφού έκανα κάποια χύψη, έμαθα κάποια χύψη πράγματα μόνος μου, πλησίασα εγώ πλέον κάποια άτομα από την ΚΝΕ και από το κόμμα να μιλήσουμε. Αλλά όταν με πλησίαζαν αυτοί εξ αρχής, ένιωθα αυτό το πράγμα και σήκωνα αυτόματα τις αμυνές μου, ας πούμε. Αυτό, σαν επιπρόσθεση σε αυτό που λέγαμε πριν. Ωραία, ευχαριστούμε. Έχει στήσει κάποιο το λόγο που δεν βλέπω το όνομά του και μετά η χαρά από ό,τι βλέπω. Ο σύντροφος, καλό να γράψει το όνομά του. Μάλλον εγώ, ο Γιάννης Ονίνος, είμαι, δεν ξέρω πώς να βάλω όνομα, γι' αυτό μπήκα και δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω σε όσα έχουν υποθεί από τους περισσότερους συντρόφους, στο οποίο συμφωνώ. Θα προσέθετα σε αυτά που συμφωνώ με όσα είπε ο Δημήτρης, ότι ακόμα και μαζική να γίνει στα πλαίσια του καπιταλισμού και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται να γίνει και μαζική, ας πούμε μια τριτογενοποιημένου τύπου εργασία, μια περισσότερο διευθυντική εργασία, πνευματική, επιστημονική, πάντα, μα πάντα, θα χρειάζεται πρωτοπορία. Πάντα στα κόμματα. Όπως και είναι αδύνατο να αρθεί ο καταμερισμός της εργασίας, όπως σωστά το είπε ο Δημήτρης. Το ζητούμενο που προκύπτει εδώ πέρα, σε σχέση και με τη διάκριση που κάνει ο Βαζιούλης σε πρώιμους και ύστερους σοσιαλισμούς, αλλά και ευρύτερα
και την από την εμπειρία του παγκόσμιου και διεθνούς κινήματος τα τελευταία χρόνια, είναι ότι προφανώς συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη ανθρώπων που ασχολούνται 100% όλη μέρα με το κίνημα και αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το πράγμα. Προφανώς θα συνεχίσει να υπάρχει ορισμένου τύπου οργανωτική μορφή, άρα οργανωτική μορφή σημαίνει και ιεράρχηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος οργάνωσης μέσα στο κόμματα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να υπερβούμε τις ιεραρχίες του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε νέες. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Όχι αν δηλαδή, δεν λέω ότι κάποιος άλλος λέει το αντίθετο, αλλά εκείνο είναι το ζητούμενο. Όχι αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Το θέμα είναι τι πρέπει να υπάρχει σήμερα. Γιατί η εμπειρία, παραδείγματος χάρη των τελευταίων κινημάτων, μόλις τους είναι αντιφατικότητα. Αναφέρομαι π.χ. στη Χιλή, το τελευταίο κίνημα, παραδείγματος χάρη. Ή σε κινήματα όπως τα Γιλέκα. Ή όπως οι φετινές απεργίες που έγιναν στη Γαλλία. Ή και όλα αυτά τα κινήματα που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε πραγματικά μία. Εντελώς και κατεξοχήν αρνητική σχέση όλων αυτών των κινημάτων απέναντι στις κλασικές μορφές υποκειμενικοποίησης. Δηλαδή απέναντι στις κλασικές μορφές συλλογικότητας. Θα μου πείτε σε ποιες χώρες είναι, αν εκεί πέρα υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα ή τι υπάρχει κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα ψιλοϋπάρχει και αλλού. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι το μείζον σήμερα είναι πώς μπορούμε να υπερβούμε τις οργανώσεις του παρελθόντος. Και δυστυχώς οι οργανώσεις, οι υφιστάμενες οργανώσεις της αριστεράς, είτε πρόκειται για το Εξοκοινοβούλιο, είτε πρόκειται για το ΚΚΕ κτλ., είναι κατεξοχήν οργανώσεις του παρελθόντος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή η ανταρσία, η κάθε ανταρσία ή το κάθε ΝΑΡ αναφέρεται σε κάποιο νέο υποκείμενο, πρωτίστως αναφέρεται σε ένα μικροαστικό, όχι κατεξοχήν εργατική προέλευση υποκείμενο. Το νέο υποκείμενο όμως είναι εργατικό, μιλάμε για την εργατική τάξη υποκείμενο. Δεν μιλάμε για υποκείμενο που δεν είναι εργατική τάξη. Άρα δεν κάνει και χειροναξία. Γιατί και ο σημερινός χειρόνακτας σε σχέση με την εποχή του Λένιν είναι νέο υποκείμενο, αν το συγκρίνουμε. Άρα το ζητούμενο σήμερα είναι να δούμε νέες μορφές συλλογικότητας και οργάνωσης. Και αυτό το ζήτημα νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύεται πραγματικά. Προφανώς χρειάζεται η θεωρία, αλλά μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύεται πραγματικά μόνο μέσα σε ένα ζωντανό κίνημα. Δηλαδή μόνο μέσα σε μια πράξη που ανατροφοδοτεί τη θεωρία σε ένα διαρκές διάλογο και σε ένα διαρκές θεωρητικό αναστοχασμό μπορεί να αποτελέσει το βήμα για τη διεξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, άρα επομένως σε ένα δεύτερο επίπεδο για την θέσμηση νέων μορφών συλλογικής επαναστατικής συλλογικότητας κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο η μεγάλη αγκίδα είναι ότι υφιστάμενες οργανώσεις της αριστεράς. Και αν εγώ σε μια πρώτη φάση έβρισκα μια λύση σε αυτό το ζήτημα, ήταν σε ένα τουλάχιστον πρωταρχικό πλαίσιο, τελείως πρωταρχικό. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, να το πω διαφορετικά και να μην το πολύ, για να το κλείσω κιόλας. Η περασμένη δεκαετία, που κατά τη γνώμη μου οι προβληματισμοί θεωρητικοί της αριστεράς της περασμένης δεκαετίας κλείνουν με το καλοκαίρι του 19. Και σήμερα, τώρα με τον Κορονοϊό ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Ήταν ο κύκλος ο περασμένος, ο οποίος ξεκίνησε με τα μνημόνια του 10 και με την κρίση του 8 και κορυφώθηκε με την εκλογή με Μητσοτάκη, με τη διάψευση του ΣΥΡΙΖΑ και με όλα αυτά τα πράγματα, με τις αποτυχίες του μετόπου από την αριστερά, με τους τσακωμούς για το μέτωπο είτε όχι και όλα τα συμπαρομαρτούντα με αυτές τις διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται, στην δεκαετία 20, από τώρα δηλαδή μέχρι το 30, θα πάμε σε μια παγκόσμια πολύ χειρότερη κατάσταση από το 10. Εδώ η αριστερά θα έχει νέες δονήσεις και τραντάγματα και θα έχει πολύ περισσότερες ζητήματα να αντιμετωπίσει, τα οποία δεν θα είναι απλώς μια επανάληψη του παρελθόντος. Από μια αισιόδοξη οπτική, αυτό που, και εκεί καταλήγω, αυτό που θα μπορούσε τουλάχιστον να γίνει, είναι η παλαιότερη γενιά των κινημάτων να δώσει χώρο στην πιο νέα γενιά του κινήματος, που προφανώς η νέα γενιά φέρει πάρα πολλές από τις παθογένειες του παρελθόντος. Τουλάχιστον όμως θέλω να πιστεύω ότι μπορεί σε ένα επίπεδο διαλόγου και πρωταρχικής συζήτησης να συζητήσει πιο εύκολα ο ένας με τον άλλον παρά με αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ 30 χρόνια τσακωμένοι και τσακώνονται μέσα στο ίδιο μοτίβο. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το κίνημα με όρους συνέχεια και συνέχεια στο οργανωτικό. Αλλά το οργανωτικό δεν πρέπει να το αφήσουμε για το μέλλον. Είναι άμεσα τωρινό. Δηλαδή, το τι θεσμικά πρέπει να γίνει, το πώς μπορεί να υπάρχουν αυτές τις μορφές συλλογικότητας, είναι άμεσο ζήτημα του παρόντος. Γιατί τα κινήματα δεν είναι ότι δεν έχουν έρθει, υπάρχουν. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα κίνημα στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, αντίστοιχο με νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης, θα είχε αντίκρισμα στα γυλαίκα. Το γεγονός ότι δεν είχε, οφείλεται και εκεί. Αυτό, κλείνω αυτό γιατί είναι πολλά και μπορώ να βάλω και άλλα, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Η Χαρά. Το πρώτο σκέλος, βασικά, το πρώτο ερώτημα που
με απασχολεί και εμένα είναι σχετικά με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Πρόσφατα με ένα σύντροφο από την ΚΝΕ το συζητούσα. Εντάξει, προφανώς πολλοί μας κατηγορούν ότι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός δεν είναι αρκετά δημοκρατική διαδικασία. Εντάξει, βέβαια γνωρίζουμε το λόγο που το κεφάλαιο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε απαιτεί πιο ευέλικτες, πώς να το πω, αλλαγές των θέσεων κλπ. Ανάλογα το κατά πόσο συμφέρει. Αλλά το πώς στο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό μπορούμε να αποφύγουμε αυταρχικές διαδικασίες είναι ένα ερώτημα που με βασανίζει πάρα πολύ. Και στο δεύτερο σκέλος, επειδή υπόθηκε για την ΚΝΕ και λοιπά, και επειδή έχω και εγώ ίδια μια εμπειρία, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ένα υποτίθεται επαναστατικό κόμμα. Έχει πολύ σωστές θέσεις σε σχέση με άλλα κόμματα και της εξωβουλευτικής αριστεράς, δεν το συζητώ, αλλά νομίζω ότι και αυτό που υπόθηκε από τον σύντροφο Κώστα, τα είπε πάρα πολύ σωστά, πιστεύω, ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον κόσμο, εμείς οι ίδιοι, το τι ξέρουμε για το σοσιαλισμό, για το τι πάμε να κάνουμε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πιστεύω. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό μπορεί να λυθεί σε συνθήκες καπιταλισμού. Δηλαδή να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο αυτά τα προβλήματα να τα έχει λυμμένα εν τέλει. Και να είναι πραγματικά επαναστατικό κόμμα. Και σε δεύτερη φάση πώς μπορείς να διασφαλίσεις και στις τωρινές συνθήκες αλλά και μετά την ανατροπή ότι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός δεν θα καταλήξει στο αντίθετο άκρο. Δούμε, Νίκο. Ναι, καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι. Εγώ θέλω να θέσω κάποιες πλευρές που έχουν να κάνουν πέρα από το. Που έχουν να κάνουν και με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο μιλάμε. Έτσι. Μιλάμε για μια φάση στην οποία δεν έχουμε βγει πλήρως ακόμα από τον αναστοχασμό του πισωγυρίσματος του 1991. Και επειδή μιλάμε και για τις υπαρκτές συλλογικότητες του κομμουνιστικού τέλος πάντων πλαισίου. Αυτές οι συλλογικότητες με τον άλλο τρόπο τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτή την ιστορική ήττα και αυτό σήμαινε αναγκαστικά μια διαδικασία αναστοχασμού. Κάποιες στολίσανε με τον ένα τρόπο, κάποιες στολίσανε με τον άλλον. Πάντως πάντα υπήρξε ένας και αναστοχασμός και μια στροφή προς τα μέσα αλλά και με πολύ έντονα στοιχεία ετεροπροσδιορισμού. Αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε να λυθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, πόσο μάλλον από τους ίδιους αυτούς τους οργανισμούς. Και δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην κουκουλό γενικά, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη απόσταση του υποκειμένου για να μπορέσει να δει τι είναι αυτό που συνέβη. Το ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο είναι εδώ συζητάμε για υποκείμενο νέου, τέλος πάντων, νέου τύπου, το οποίο αναδύεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αριθμητικά αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Συνυπάρχουν και τέλος πάντων τα στατιστικά δεν τα γνωρίζω, αλλά πως είναι και οι δύο παράγοντες και τα δύο υποκείμενα, και το παραδοσιακό και το σύγχρονο, υπολογίσιμες δυνάμεις. Οπότε πρέπει να προβληματιστούμε κατά πόσο όντως ψάχνουμε ένα υποκείμενο πολιτικό το οποίο να τα εκφράσει όλα. Εμένα η δική μου τάση είναι να ψάξω πυρήνα επαναστατικής θεωρίας με το βλέμμα σταμένο στην πράξη, όχι σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, αλλά σε μια διάρθρωση οτιδήποτε υπακτό υπάρχει, πάντως και σε διάρθρωση και σε διάκριση. Και αυτό για μένα έχει και ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη Τονίν ότι περνάμε σε μια άλλη φάση συζήτησης στην αριστερά και στη χώρα μας, διότι δεν μιλάμε πλέον με όρους δυνατοτήτων με τοπική συγκρότηση που το άμεσο πολιτικό έχει μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα μπαίνουμε σε μια φάση που έχει μια σημασία να σώσουμε το σφυροδρέπανο, να το έτσι λίγο σχηματικά και συστηματολογικά, διότι αν πάμε τώρα στη Σουηδία, αν πάμε στη Γερμανία, αν πάμε στην Ολλανδία, το ότι αναφέρεται κάποιος στο σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και στην ιδέα του κομμουνισμού
και όχι με όρους απόλυτου μεταμοντέρνου, δεν είναι ο Ζίζεκ ή ο Μπατιού, ας πούμε. Αυτό από μόνο του είναι ένα επίτευγμα. Μήπως να δούμε την εφαρμογή αυτής της κατάστασης και στην Ελλάδα σιγά σιγά με αυτή την νέα υποτιθέμενη κανονικότητα που όλο και περισσότερο προσυδειάζει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, και το λέω φυσικά με αρνητική έννοια εδώ πέρα, το οποίο συνεπικουρείται και από τις απογοητεύσεις της προηγούμενης δεκαετίας και από τις ανταλλαγές μέσω brain drain, την ιδεολογικοποίηση του τρόπου ζωής Erasmus και γενικότερα μια ομογενοποίηση της κατάστασης του υποκειμένου στην Ευρώπη. Αυτά είχα να πω. Κλείνω. Ευχαριστούμε, Νικό. Μία συμπλήρωση για να συμφωνώ με τον Νικό. Μία συμπλήρωση για να διευκρινιστεί μάλλον και αυτό που είπα, για να είναι σαφές αυτό που είπα. Εγώ πιστεύω ότι μπαίνουμε σε δεκαετία που είναι πάρα πολύ πιθανή η διεξαγωγή σοσιαλιστικής επανάστασης κάπου παγκοσμίως. Αυτό λέω. Και ότι θα πρέπει η αριστερά ή να βάλει μυαλό ή θα την κάνει η ιστορία να βάλει μυαλό. Αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο που οι συνθήκες και οι όροι για τη διεξαγωγή σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 21ου αιώνα φαίνονται να ανακύπτουν δυναμικά πολύ περισσότερο σε σχέση με τις πρώτες δύο εικοσαετίες αυτού του αιώνα. Αυτό λέω εγώ. Γιάννη, να ρωτήσω εγώ πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη. Ποιος θα την κάνει αυτή τη σοσιαλιστική επανάσταση, ποιο υποκείμενο δηλαδή, από τη στιγμή που τίθεται το ζήτημα έτσι ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να συγκροτηθεί σαν υποκείμενο, γιατί εγώ έτσι το κατάλαβα. Αυτό λέω. Λέω ότι είμαστε σε μια διαδικασία. Να το πω διαφορά, γιατί το έθεσε και η συντρόφισσα, νομίζω, η Χρύσα, νομίζω. Και ρώτησε αν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό. Πώς? Χαρά. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν μπορεί να υφίσταται επαναστατικό υποκείμενο άνευ επαναστατικών συνθήκων. Άρα υπάρχει μια νομοτελής γραφειοκρατοποίηση σε μεγάλη διάρκεια ύπαρξης τέτοιων μορφών συλλογικότητας σε μη επαναστατικές συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν κάνουν αγώνες αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα και με αυτές τις μορφές οργάνωσης. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπήρχε κίνημα. Λέω όμως ότι αν όντως βαθαίνει η κρίση και μιλάμε για μια δομική κρίση η οποία θα αγγίξει όχι απλώς την Ελλάδα και τις περιφερειακές χώρες, αλλά θα τραντάξει σε υψηλό επίπεδο και σε βάθος κομμάτια του κεφαλαίου κτλ. Και των κεφαλαιοκτικών χωρών κτλ. Αν αυτό γίνει, και έχουμε και ταυτόχρονα τις γεωπολιτικές μετατοπίσεις ισχύως οι οποίες θα αλλάξουν το παιχνίδι, τότε μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία ανακύπτουν νέες μορφές σοσιαλιστικής επανάστασης, δυνατότητες, και σε αυτές τις δυνατότητες μπορεί να συγκροτηθεί υποκείμενο, είπα. Δεν υπάρχει το υποκείμενο. Μέσα στην μάχη θα συγκροτηθεί το υποκείμενο. Κατανοητό, Γιάννη. Ναι. Ο Δημήτρης. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα προανέφεραν οι σύντροφοι που προηγήθηκαν. Το θέμα είναι τεράστιο, πραγματικά, και απαιτεί, θα έλεγα, συστηματική μελέτη. Θα συμφωνήσω στο ότι υπάρχουν προβλήματα στις διαθέσιμες σήμερα μορφές που αντιλαμβανόμαστε το υποκείμενο και τις πολιτικές του εκφράσεις, τα κόμματα, το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Ναι, υπάρχουν προβλήματα τεράστια, τα οποία πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά. Εδώ υπάρχει και μια ιστορική νομοτέλεια που έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο πιο μακροχρόνιο είναι το διάστημα που οι κομμουνιστές υπό το πορεία της εργατικής τάξης ή ό,τι έχει απομείνει από αυτήν είναι υποχρεωμένοι να δρουν σε μακροχρόνιες συνθήκες της λεγόμενης ειρηνικής ύπαρξης του συστήματος, του καθεστώτος, του κεφαλαίου, τότε εκ των πραγμάτων, όχι επειδή έχουν κάποιες κακές προθέσεις κάποιοι, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, χωρίς να ξέρω αυτές τις προθέσεις κάποιου. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για να το δούμε επιστημονικά το πράγμα στην ομοτέλεια του, δεν έχει να κάνει με τις προθέσεις στις υποκειμενικές επιλογές κάποιων. Έχει να κάνει με νομοτελείς διαδικασίες. Όταν λοιπόν έχουμε 2, 3, 4, 5, ίσως και παραπάνω δεκαετίες ειρηνικών όρων λειτουργίας ενός κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος και του κόμματος της πρωτοπορίας εντός αυτού, εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να αποφευθούν τα εκφυλιστικά φαινόμενα.
είναι αδύνατο. Αυτό το έχει αποδείξει ήδη ο Λένιν στην εποχή του και η συντροφή του. Για να μην σας πω ότι και στα ύστερα χρόνια του Έγκελς, στην αλληλογραφία του, είχε επισημάνει τέτοια φαινόμενα εκφυλιστικά στην τότε Δεύτερη Διεθνή. Στη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, στη Γαλλική Σοσιαλδημοκρατία, γενικότερα. Υπάρχει νομοτέλεια εδώ. Πρέπει να τη δούμε πολύ σοβαρά. Αν δούμε αυτή την νομοτέλεια σε συνδυασμό με τις αλλαγές του χαρακτήρα της εργασίας και του υποκειμένου της εργασίας, που είναι υπαρκτές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα, αν δεν τα δούμε όλα αυτά σφαιρικά, κινδυνεύουμε να μιλάμε γενικά και αόριστα για κάποιες συνταγές, για κάποιες αρχές λειτουργίας σε ένα αφηρημένο θεσμικό λόγο που θυμίζει τον αστικό φορμαλισμό. Δηλαδή το αν υπάρχει δεν υπάρχει ελευθερία, αν υπάρχει δεν υπάρχει πρωτοβουλία, αν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται κάτι, τα οποία είναι σοβαρές πτυχές και αυτές, αλλά δεν είναι το καθοριστικό για ένα επαναστατικό φορέα. Εμείς σε άλλο πλαίσιο συζητάμε. Εμείς συζητάμε από τη σκοπιά όχι της διαχείρισης των απόψεων και της ποικιλομορφίας τους μέσα σε ένα σύνολο, που οι αστεί αυτό κάνουν. Οι αστεί έχουν δημοκρατία πόσο? Έχουν δημοκρατία τόσο όσο τους είναι χρήσιμοι ως φερετζές, ως προκάλημα της δικτατορίας του κεφαλαίου που έχουν. Εκεί σταματάει. Αυτό είναι το όριο της δημοκρατίας των αστών. Το έχουμε ξεκάθαρο αυτό. Όταν μας υψώνουν το δάχτυλο λοιπόν οι αστεί και μας λένε είσαστε αντιδημοκρατικοί, είσαστε ανάξιοι να μιλάτε με όρους ελευθερίας, δημοκρατίας κλπ, να έχουμε υπόψη μας τι ακριβώς εννοούν αυτοί οι τύποι. Και να το ξεμπροστιάζουμε, να λέμε ακριβώς τι είναι. Και να δείξουμε ιστορικά πότε και πού, ακόμα και τώρα με την πανδημία, πώς το διαχειρίζονται. Το γεγονός δηλαδή ότι την απουσία μεθ και δομών αντιμετώπισης των προβλημάτων από την πανδημία με το διαλυμένο λόγω τόσων ετών νεοφιλελεύθερων αστικών πολιτικών, το διαλυμένο σύστημα υγείας, προσπαθούν να το εξισορροπήσουν με μέτρα καταστολής, πειθάρχησης και επόπτευσης γενικής του πληθυσμού με αστυνομικό κράτος, αυτό τι είναι? Είναι άσχετο με τη δημοκρατία τους και πώς την αντιλαμβάνονται? Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το πλαίσιο αυτού της προσέγγισης. Το έχω δει σε ένα παλαιότερο κειμενό μου. Σας έχω ανεβάσει το link από το Academia, γιατί έχει πέσει δυστυχώς ο σερβερ της λογικής της ιστορίας και πολεμάνε οι σύντροφοι στα Χανιά με καταδρομικές ενέργειες, γιατί είναι και περίεργες συνθήκες στην Πανεπιστημίου πολύ, να το αποκαταστήσουν, να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του σερβερ. Γι' αυτό στέλνω από εκεί το link. Έχω κάνει μια προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα, η οποία νομίζω διατηρεί την επικαιρότητά της. Εκείνο στο οποίο ήθελα να σταθώ είναι το γεγονός ότι η Χαρά έθεσε, η Χαρά νομίζω έτσι, μίλησε προηγουμένως, έθεσε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα για το εάν και κατά πόσο, θα το έλεγα επικώς, αυτή η ανεπάρκεια που υπάρχει, η θεωρητική και η αντίστοιχη, θα το γενίκευα, πολιτισμική ανεπάρκεια που έχουμε ως κομμουνιστές όταν προσεγγίζουμε τον κόσμο και προσπαθούμε να προπαγανδίσουμε τις ιδέες μας, να τις κάνουμε κτήμα όσο γίνεται περισσότερο ανθρώπων διαφόρων κατηγοριών, φοιτητών, σπουδαστών, εργαζομένων στον ένα στον άλλο κλάδο, ανθρώπων που τους απασχολούν κάποια τοπικά λαϊκά προβλήματα. Αυτό είναι μείζον ζήτημα, νομίζω, που έθεσε η Χαρά. Πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πρέπει να μας απασχολήσει. Και εδώ δεν νομίζω, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι είναι όλα για πέταμα όσα είχαμε ως κληροδοτήματα του παρελθόντος. Λίγο βιωματικά θέλω να συμπληρώσω ότι όταν στη μεταπολίτευση εγώ εντάχθηκα στη Μόδνη και μετά στην ΚΝΕ, εντάχθηκα σε μια περίοδο στην οποία οι παλαιότεροι μας είχαν πείσει για το ότι ο κομμουνιστής θα πρέπει να είναι υπόδειγμα στον κοινωνικό του χώρο. Ο κομμουνιστής θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος, όχι να αυτοαναγορεύεται σε πρωτοπόρο. Θα πρέπει εκ των πραγμάτων, με την όλη στάση ζωής του, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα προβλήματα, το γύρω του και τα δικά του, να είναι υπόδειγμα, να εμπνέει, να συσπυρώνει. Το πρώτο στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα που είχαμε τότε ως σύνθημα,
στο βαθμό που δεν αντιμετωπιζόταν φορμαλιστικά από εμάς, σας διαβεβαιώ ότι είχε τεράστιο αντίκτυπο. Μας επέτρεπε, ας πούμε, σχολιαρούδια του Λυκείου να βάζουμε στη θέση τους καθηγητές, πώς μέσω της μελέτης που κάναμε, της αυτομόρφωσης, καταδεικνύοντας τους όρους και τα όρια της αστικής επιστήμης όπως μεταφέρεται στα μαθήματα του σχολείου, του Λυκείου. Αυτό μας έδινε τεράστια δύναμη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι δύναμη μας έδινε αυτό. Γινόμασταν πρωτοπόροι μέσα από αυτή τη δράση. Αλλά αναπτύσσαμε και ικανότητες, δεξιότητες προπαγανδιστικές. Αναπτύσσαμε ρητορική δυνότητα. Όταν δεν μπορεί να σταυρώσει δύο λέξεις ο άλλος ή δεν μπορεί με δύο δευτερεύουσες να αρθρώσει μια πρόταση, ποιος θα τον ακούσει? Όταν δεν μπορεί πιστικά να εκφράσει κάτι το οποίο είναι η προοπτική μας, ποιος θα τον ακούσει? Ποιος θα τον πιστέψει? Όταν είναι άλλα λέω και άλλα κάνω, αν δηλαδή η κοσμοθεωρία μας δεν διέπει τη ζωή μας, όταν υπάρχει διάσταση λόγων και έργων, ποιον θα πείσουμε? Κακά τα ψέματα. Δηλαδή αυτό που είπε η Χαρά είναι μείζον ζήτημα. Μείζον ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτό συνδέεται, θα μου πείτε, με τον δημοκρατικό συγκεντρισμό. Και βέβαια συνδέεται. Διότι αν εγώ είμαι ανεπαρκής θεωρητικά, μεθοδολογικά, πολιτισμικά, να το επεκτείνω, εάν είμαι ελλειμματικός ως προσωπικότητα, τότε πιστεύετε ότι δεν θα προστρέξω στο να δηλώνω τα γαλόνια μου και τα αξιώματά μου και την τυπική, ας πούμε, ιεραρχική θέση που έχω στον όποιο μηχανισμό για να υποκαταστήσω και να υπεραναπληρώσω αυτή την ανεπάρκεια ως προσωπικότητα που με διακατέχει? Αυτό ακριβώς θα κάνω. Ποιος θα με ακούσει, λοιπόν? Η πρώτη αντίδραση του κάθε φυσιολογικού ανθρώπου σε μια τέτοια κομπλεξική συμπεριφορά εκ μέρους μου θα είναι η απόρριψη, η απέχθεια, η αποστροφή. Και καλά θα κάνει. Αυτό είναι υγιής αντίδραση. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας πτωεί και να θεωρούμε ότι είναι ανέφικτο να κάνουμε κάτι άλλο. Τον αντίον. Αυτό πρέπει να ενισχύει αυτή τη βασική αρχή των κομμουνιστών από την πρώτη διεθνή ακόμα. Όταν λες ότι θέλεις μια κοινωνία στην οποία η ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι όρος για την ανάπτυξη της κοινωνίας, εσύ πρέπει να δείχνεις αυτή την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αντίστοιχης συντροφικής συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, της αφοσίωσης, της αυταπάρνησης, της πραγματικής συντροφικότητας. Αν δεν το δείξεις αυτό, τότε όσα λόγια και λες για τον δημοκρατικό συγκεντρισμό, ποιος θα σε πιστέψει? Όσα λογίδρια και βγάζεις για τον κομμουνισμό και πόσο ιδανική κοινωνία και παραδείσια θα είναι, θα σε πιστεύει όπως πιστεύει τον ρασοφόρο εκ του Άμπονος. Στην καλύτερη. Αυτό θέλουμε? Δηλαδή το θέμα που έθεσε η Χαρά νομίζω είναι θέμα που απασχολεί πολύ την νεολαία και μας απασχολεί όλους. Επιπλέον θέλω να επισημάνω ότι το πρόβλημα του δημοκρατικού συγκεντρισμού είναι μείζον. Το πρόβλημα της οργάνωσης είναι μείζον. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη ότι η δεκαετία που διανύουμε κυοφορεί τεράστιες αναταράξεις και είναι πολύ πιθανό να έχουμε σοσιαλιστικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Το θέμα είναι πόσο ετοιμαζόμαστε εμείς γι' αυτό. Και εμείς το ζήτημα εδώ είναι τι θα κάνουμε με τα εναπομείναντα μορφώματα των, ας το πούμε έτσι, επιβιώσεων μορφών του κινήματος του παρελθόντος. Εμένα προσωπικά με έχει πείσει εδώ πάντα όποτε επισέρχεται το με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε άμεσα στο πολιτικό. Υπησέρχεται ένα συναισθηματικό στοιχείο το οποίο αμβλύνει την κριτική, διότι εκ των πραγμάτων είναι τέτοια η φύση της πολιτικής στην αστική κοινωνία. Εκ των πραγμάτων βγαίνει ένα γελαίο βιωματικό στοιχείο που εξασθενεί την κριτική διανοητική προσέγγιση ή την αμβλύνει. Εδώ θέλω να σας καλέσω να μην την αμβλύνουμε και να μην την εξασθενούμε. Αυτό που σας λέω είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού τουλάχιστον 3 δεκαετιών. Έχω πιστεί λοιπόν ότι σε χώρες σαν τη δική μας τουλάχιστον, με αυτή την ιστορία του κινήματος, δεν μπορούμε να πορευθούμε αγνοώντας, ας το πω έτσι, μορφώματα ιστορικής παράδοσης του κινήματος, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να προωθηθεί παραπέρα η υπόθεση της Επανάστασης.
Εγώ το ξέρετε, δεν είμαι οργανωμένος κάπου. Το τελευταίο διάστημα συνειδητά στηρίζω το ΚΚΕ. Συνειδητά και κριτικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή κρατώντας την αυτονομία μου και κρατώντας την, πώς να το πω, την αναγκαιότητα να φέρουμε σε πέρας την αποστολή ως λογική της ιστορίας που έχουμε να φέρουμε σε πέρας. Εκείνο που είναι το μείζον για αυτή την επιλογή μου το τελευταίο διάστημα, και δεν είναι μόνο δική μου επιλογή, είναι και πολλών άλλων συντρόφων από τη λογική της ιστορίας και από τους ομίλους, εκείνο που είναι το μείζον είναι ότι όσο πιο πολύ τίθεται αυτό που είπε ο Γιάννης προηγουμένως στο προσκήνιο, η προοπτική της των επαναστατικών εξεγερσιακών και λοιπόν τέτοιων φαινομένων στην ιστορία, τόσο πιο πολύ θα τίθεται στο προσκήνιο η σχέση μας με το τι πραγματικά πρεσβεύουμε ως προοπτική. Και εδώ, ό,τι μόρφωμα στον ένα ή στον άλλο βαθμό έχει υιοθετήσει ως στοιχείο αυτοπροσδιορισμού του εκείνη τη μορφή αντικομουνισμού που εκφράζεται ως αντισοβιετισμός, και αν το επεκτείνουμε εκφράζεται ως ξυνήλα ως οποιοδήποτε εγχείρημα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα και ό,τι απέμεινε σε αυτά, δεν έχει καμία μα καμία προοπτική. Πολύ περισσότερο, όλο και πιο σαφώς τοποθετείται στο άλλο, στην άλλη πλευρά του οδοφράγματος, στο άλλο στρατόπεδο, εκ των πραγμάτων, από τη στάση του. Όταν μου επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα που μυρικάζουν οι αστεί εδώ και ένα αιώνα, τι έχω να ζητήσω από αυτό το κίνημα? Τι έχω να ζητήσω από αυτά, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, από αυτά τα μορφώματα? Με αυτή την έννοια, συνεπώς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κριτική στάση δεν σημαίνει απόρριψη. Να το θέσω λίγο διαφορετικά και με όρους κοινωνικής ψυχολογίας, ακροθυγός, γιατί έχω ήδη μακρηγορήσει και δεν θέλω να μονοπολίσω τον χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι ας πούμε του ΚΚΕ, εντός και πέριξ του ΚΚΕ, πέρασαν ένα τεράστιο λούκι με τις διασπάσεις που πέρασαν κλπ. Με τους ετεροπροσδιορισμούς που είχαν. Πέρασε ένα τεράστιο λούκι αμυντισμού. Αυτό τους δημιούργησε κάποια αντανακλαστικά, τα οποία έχουν ένα θετικό πρόσημο, το ότι δεν είναι αντισοβιετικοί, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μείζονο σημασία, αλλά έχουν και πολλές, θα έλεγα, πολλούς φραγμούς, πολλά εμπόδια, πολλά στερεότυπα που απέκτησαν ακριβώς αυτή την αμυντική στάση που τόσα χρόνια κρατούσαν. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε αμυντική μέχρι ηρωισμού σε κάποια φάση. Δεν μπορεί να σου λένε όλοι ότι έχει πεθάνει αυτό που πρεσβεύεις και εσύ να λες όχι, όχι, υπάρχει και είναι ζωντανό. Εκ των πραγμάτων δηλαδή κάτι θα κάνεις που θα κολλήσεις κάπου, θα προσκοληθείς σε κάτι. Και εκείνο το οποίο είναι ακόμα πιο μείζονο σημασίας και έχει να κάνει πάλι με το δημοκρατικό σχεδιασμό είναι η σχέση θεωρίας και πράξης, επαναστατικής θεωρίας και επαναστατικής πράξης. Εδώ όλα τα μορφώματα υποφέρουν πάρα πολύ. Όλα. Το ότι λόγω της ειρηνικής περίοδου και λόγω των ειδικών συνθήκων της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής σε όλα τα εγχειρήματα πρώιμων επαναστάσεων, και μάλιστα όπως έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα μαθήματα, εδώ υπάρχει και νομοτέλεια, όσο πιο χαμηλά είναι τα κληροδοτήματα επί των οποίων καλείται να εδράσει την όποια σοσιαλιστική οικοδόμηση μια επανάσταση, τόσο πιο πολύ βλέπουμε ότι έχει συγκεκριμένες μονομέρειες, συγκεκριμένου τύπου μονομέρειες, άρα και συγκεκριμένου τύπου σχέση προς τη θεωρία και την επιστήμη. Μέχρι να έχει και αντιεπιστημονικές διαθέσεις. Βλέπετε το μαοϊκό κίνημα, ας πούμε, στην περίοδο της λεγόμενης πολιτιστικής επανάστασης. Είχε αντιεπιστημονικές, αντιδιανοητικές, καθαρά στάσεις, που τους θεωρούσε ότι είναι επαναστατικές και αντιαστικές. Αυτό θέλει πολύ συζήτηση, έτσι. Σε όχι σε τόσο κλίμα καλά και στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της οργανικής διασύνδεσης της επαναστατικής θεωρίας με το επαναστατικό κίνημα και σε οργανωτική βάση είναι μείζον ζήτημα. Αν δεν το λύσουμε, αν δεν λύσουμε αυτό το ζήτημα, είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, όσο αυτά τα μορφώματα ανάγουν τη θεωρία σε ιδεολογική δουλειά, δηλαδή σε προπαγάνδα, να το πω ομά, δεν είναι αντάξια της ιστορικής τους αποστολής. Ένα κόμμα είναι επαναστατικό, ένα κίνημα είναι επαναστατικό, όταν έχει στο προσκήνιο
την στρατηγική σημασία λειτουργία της επαναστατικής θεωρίας. Αυτής που ανοίγει δρόμους για τη στρατηγική δηλαδή. Αυτής που προβλέπει. Αυτής και μόνο που επιτρέπει μετά λόγου γνώσεως να καταστρώσεις οργανωτικά, τακτικά και άλλα σχεδιάσματα στην πρακτική σου, ούτως ώστε να είναι τελέσφορα. Μπορεί να προβλέπει. Όταν αναγορεύεις τη θεωρία σε ιδεολογία, σε ιδεολογική δουλειά όπως λένε, ιδεολογικές σχολές, ιδεολογικά μαθήματα κλπ. Τότε εκ των πραγμάτων την έχεις αναγάγει σε εργαλειακού τύπου επιμέρους χρήσης στοιχείων, κάποιων στοιχείων από τη θεωρία. Και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας λόγω ακριβώς της μακροχρόνιας ειρηνικής περίοδου και λόγω ακριβώς του εκ των πραγμάτων αμυντισμού στον οποίο ήταν υποχρεωμένοι να παίζουν οι επαναστάτες πολλά χρόνια, αυτή η αναγωγή της θεωρίας σε ιδεολογική προπαγανδιστική δουλειά γίνεται σύμφυτη με στερεότυπο ετεροπροσδιορισμού έναντι των αντιπάλων. Δηλαδή δεν αναπτύσσω θεωρία για να ανοίξω δρόμους, αλλά ανατρέχω εργαλειακά, χρησιμοθυρικά, σε κάποια θεωρητικά ή θεωρητικοφανή στοιχεία για να απαντήσω σε αυτούς που έχουν τη λάθος γραμμή. Αυτή που εγώ θεωρώ κάθε φορά ότι είναι η λάθος γραμμή. Άρα εκ των πραγμάτων τι κάνω? Θέτω στην υπηρεσία του αντιπάλου τη θεωρία μου και εγώ νομίζω ότι είμαι επαναστάτης. Καταλαβαίνετε για τη διαστροφή της πραγματικότητας μιλάμε. Η θεωρία δεν έχει την αυτονομία του να εκπονεί προοπτικές για το μέλλον, δεν είναι θεωρία. Απλώς. Άρα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες συντροφοί. Πρέπει να τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω άμεσες απαντήσεις για αυτά. Θέτω ένα πλαίσιο προβληματισμού, χωρίς το οποίο νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Και το ερώτημα που έθεσε ο Γιάννης δεν είναι απλώς το αν θα ανταποκριθούμε κάπως στα επαναστατικά γεγονότα που έρχονται. Το ερώτημα είναι ή θα το κάνουμε αυτό ή θα έχουμε τέτοιες μορφές αντίδρασης που οι μορφές φασισμού και ναζισμού που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα θα είναι παιχνιδάκι. Γιατί κενά στην ιστορία δεν υπάρχουν. Αν εμείς είμαστε απόντες ως υποκείμενο, η αντίδραση δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά αρκετά μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ο Γιώργος. Για μένα η συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο σημαντικές. Και αν και να κάναμε μόνο αυτό από εδώ και πέρα για το υπόλοιπο αυτής της κουβέντας που κάναμε σήμερα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Γιατί το ποιος το πάμε και ποιος το αφήσουμε, ειδικά για τους ανθρώπους που είμαστε με, όχι χωρίς ομάδα αναφοράς, αλλά με λιγότερες δυνατότητες ως προς αυτό το πράγμα στις χώρες που βρισκόμαστε αντικειμενικά. Τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη, γιατί και τους άλλους συντρόφους που στηρίζουν κριτικά το ΚΚΕ αυτή την περίοδο. Γιατί τώρα, γιατί όχι πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο άλλαξε, ή τέλος πάντων, τι δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια ως συνθήκη, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή του τύπου τη δουλειά που προφανώς οι σύντροφοι προσπαθούν και κάνουν αυτή τη στιγμή 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, όταν οι όμιλοι ήταν στην αρχή τους. Τι άλλαξε τώρα, ή μάλλον ποιες είναι οι συνθήκες που οδηγήσαν τους συντρόφους σε αυτή την απόφαση? Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζω και τους συντρόφους και από κουβέντες και στον όμιλο και σε προσωπικές κουβέντες ότι προσπαθούμε όλοι να είμαστε συνεπείς μεταξύ θεωρίας και πράξης και να κάνουμε πράγματα με στόχο και σκοπό. Δηλαδή υπάρχει μια στοχοθεσία, όχι δόλος, στοχοθεσία. Το πού βρισκόμαστε, σε ποιους μιλάμε και πού απευθυνόμαστε είναι κομμάτι της δουλειάς των ομίλων σε, πέρα από, από την επιστημονική δουλειά ή παράλληλα με την επιστημονική δουλειά. Τι είναι αυτό που όθησε τους συντρόφους στο να στηρίζουν ανοιχτά κριτικά το ΚΚΕ τον τελευταίο περίοδο? Κώστα Γιάννη. Βασικά δεν έχω πολλά να πω, γιατί με κάλυψε πλήρως ο Μανιάτης. Έχω ακριβώς την ίδια ερώτηση και είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε ξαφνιάστηκα κιόλας πόσο κοντά είναι η σκέψη μας. Δεν είναι τυχαίο, φύγατε σε παρόμοια περίοδο από τους ομίλους και από την Ελλάδα. Ο Στάθης και ο Νίκος μετά.
Ναι. Στάση. Έλα, ναι, συγγνώμη. Τίποτα, εγώ απλά μια σκέψη, γιατί νομίζω ότι κάπου καταλαβαίνω την προβληματική και εν μέρη κιόλας συμμερίζομαι, ας πούμε, την απόφαση αυτή. Απλά να πω πώς το βλέπω εγώ, χωρίς να μπω τέλος πάντων στις μεγάλες αναλύσεις. Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, 10 χρόνια πριν, ας πούμε, που λέει ο Γιώργος, ήταν τα πράγματα σίγουρα διαφορετικά από άποψη κινήματος. Ούτε είχαν γίνει εκλογές που είχαν βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ούτε είχε υποηγηθεί το δημοψήφισμα. Μια, τέλος πάντων, μια κατεύθυνση που, εντάξει, εμείς είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά. Δεν λέω ότι είχαμε ελπίδες, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοιο. Αλλά για πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα για κόσμο που κινούταν στο εξοκοινοβούλιο, υπήρχε στο χώρο του εξοκοινοβουλίου, υπήρχε μια άλλη στάση και μια άλλη αναμονή σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, η Ανταρσία, που τότε είχε και ένα κόσμο που συμμετείχε πιο δραστήρια από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και όπως το παρακολουθώ, είχε μια άλλη δυναμική. Ενώ σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ερωτηματικό το πώς τοποθετούνται. Και τέλος πάντων, και για άλλους λόγους, σε πολλές διαδικασίες και με τοπικά σχήματα που παρακολουθούσαμε, και ως επαναστατική ενοποίηση, ας πούμε, είχαμε δει τα αδιέξοδα στο Εξοκοινοβούλιο. Τώρα, για το συγκεκριμένο ζήτημα, εντάξει, ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχω λήξει. Συμφωνώ με τον Δημήτρη για το ζήτημα της αυτοτέλειας της θεωρίας και νομίζω ότι στο θεωρητικό κομμάτι, αυτό που είπε ο Δημήτρης, όλοι οι χώροι πάσχουν εξίσου. Και νομίζω ότι εξίσου έχουν και ψήγματα ορθολογικής σκέψης που θα πρέπει να τα δούμε με προσοχή. Τέλος πάντων, ή αν όχι εξίσου, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό. Ο Νίκος έχει στο λόγο μετά. Ναι, εμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό με κάλυψε ο Στάθης σε αυτό που είπε. Είναι πάνω κάτω και το δικό μου το σκεπτικό. Εντάξει, προσωπικά ποτέ δεν είδα εχθρικά το ΚΚΕ. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια συγκυρία τα προηγούμενα χρόνια, κατά την οποία ορισμένοι άνθρωποι εκτιμούσαμε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες πολιτικές κινήσεις σε ένα μετωπικό επίπεδο, που ήταν εφικτό, όχι μόνο να γίνουν, ήταν και εφικτό να γίνουν σε εκείνες τις συνθήκες, και ήταν μια συζήτηση η οποία εκ των πραγμάτων έμπαινε στην ημερήσια διάταξη. Φερρυπίν το αν πρέπει σήμερα να συγκροτηθεί κάτι μετωπικό, το οποίο να θέτει κάποιους στόχους, τους γνωστούς, τώρα μην μπούμε στην πουλετολογία τέλος πάντων, και παρά τις όποιες διαφωνίες που έχει κάποιος σε όλο αυτό. Έτσι, όταν Φερρυπίν μπήκε ζήτημα νομισματικό, το ΚΚΕ έπαιρε μια αλφα θέση. Τότε όμως τα ζητήματα αυτά τίθενται και δεν μπορούσες παρά να έρθεις σε μια ρήξη με αυτή την τοποθέτηση, εφόσον διατηρούσες την αντίθετη άποψη. Σήμερα, και παραπέμπω σε αυτό που είπα προηγουμένως στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, θεωρώ ότι τα ζητήματα που μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη είναι άλλα, και ακριβώς επειδή ο αναβρασμός ο κινηματικός αυτός δεν υπάρχει, ο αναβρασμός αυτή η κινητικότητα τέλος πάντων, ζητήματα μεγαλύτερης εικόνας μπαίνουν στο προσκήνιο, όπως είναι το βασικό ερώτημα, το προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή από το μηδέν, όπως λένε οι μεν, ή είναι κάτι που το έχουμε ξεκινήσει και πρέπει να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε. Γι' αυτό η αναφορά στο παρελθόν του πρώιμου σοσιαλισμού δεν είναι καθόλου θέμα συναισθηματισμού, δεν είναι καθόλου θέμα γούστου, δεν είναι καθόλου θέμα υποκειμενισμού. Είναι κομβικό το αν θεωρείς ότι έχεις ξεκινήσει μια διαδικασία σαν ανθρωπότητα ή αν θεωρείς ότι όλα αυτά που έγιναν στον 20ο αιώνα ήταν τέλος πάντων παρατράγουδα. Κατά την γνώμη μου, σήμερα μπαίνουν τέτοια ζητήματα πιο έντονα στο προσκήνιο. Καλώς ή κακώς αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί όλο αυτό που λέω προϋποθέτει και μια πτώση του γενικότερου κινηματικού επίπεδου στη χώρα. Οπότε τέτοιου τύπου συνεννοήσεις γίνονται πιο εύκολες με δυνάμεις όπως το ΚΚΕ. Και να βάλουμε εδώ πέρα και μια διαφαινόμενη νυφαλιότητα που βλέπουμε και από την άλλη πλευρά. Θα είδατε άλλωστε και στην κομμουνιστική επιθεώρηση το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος θεωρητικός προβληματισμός, όχι μόνο με τα κείμενα του Βιούλιν, δεν είναι το να πανέψουμε το σπίτι μας, ας πούμε, αλλά υπάρχει ένας γενικός θεωρητικός προβληματισμός και τέλος πάντων σχήματα τα οποία φαντάζανε πάρα πολύ αστεία
που ακούγαμε πριν από 5-6 χρόνια, ότι οι Καρυπίνοι εμείς θέλουμε μια συμμαχία η οποία αποτελείται από αυτά τα 5 μορφώματα τα οποία τα φτιάξαμε εμείς, έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποια ζητήματα που κάνει νομίζω μια προσέγγιση πιο εφικτή σήμερα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Η Ντίνα. Ως ένα σημείο έχω καλυφθεί. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι σε μένα υπήρξε δυτή αυτή η αλλαγή. Και όσον αφορά το ΚΚΕ, έχει με ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, έχει ξεκαθαρίσει από, και από ανθρώπους και, τι, και, και ο λόγος το έχει διαφοροποιηθεί λίγο. Έχει γίνει λίγο πιο ανοιχτό από ό,τι ήταν πριν. Εγώ ήμουν πιο κοντά στην Ανταρσία παλιότερα. Παρ' όλα αυτά, ντρέπομαι που ομολογώ ότι στις 25 του Γενάρη, μόνο τότε, ψήφισα κι εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για καθαρά, για να σταματήσει ένα κακό όπως πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει, χωρίς να είμαι ποτέ ιδεολογικά βέβαια σε εκείνο το χώρο. Υπήρχε μια αλλαγή και σε μένα όμως. Μια δική μου ανατοποθέτηση, ορίμανση, αλλαγή. Είναι πιο σωστό να πω αλλαγή παρά να πω ορίμανση. Δεν ξέρω τι σημαίνει ορίμανση σε τέτοιους χώρους ιδεολογικούς που πρέπει πάντοτε να αναστοχαζόμαστε και να προχωρούμε γυρίζοντας προς τα πίσω και προχωρώντας κλπ. Υπήρξε λοιπόν από μένα μια διαφοροποίηση, υπήρξε και από το ίδιο του ΚΚΕ και το ξεκαθάρισμα το δικό του και ο λόγος του και ένας τρίτος λόγος είναι ότι το ΚΚΕ, το οποίο βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές δεν έχει μεγάλες διαφορές από την Αγκαρσία, δεν έχει μεγάλες διαφορές από, από αυτό το χώρο, όμως είναι το κόμμα το οποίο συσπυρώνει με το λάθος τρόπο. Είναι το κόμμα το οποίο έχει ένα μηχανισμό και μια επαναστατική διάθεση. Τουλάχιστον ο στόχος του δεν έχει αλλάξει. Ο στόχος του είναι η πορεία προς το σοσιαλισμό. Άλλα είναι τα λάθη του. Προς το παρόν αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντίνα. Ο Γιάννης Ονίνος. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω στο ερώτημα που έκανε, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, στο Δημήτρη. Να προσθέσω σε αυτό το ερώτημα σχετικά με αυτό που είπε ο Δημήτρης για την αντιπαράθεση μεταξύ. Το γεγονός δηλαδή ότι στηρίζει το ΚΚΕ λόγω ότι είναι υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ κάποια άλλα κόμματα όχι. Σε αυτό το πλαίσιο της σκέψης που ανέπτυξα πριν, των προβληματισμών δηλαδή, και εγώ χωρίς να έχω απαντήσεις, έχω την αίσθηση και το πιστεύω, και δεν είναι μόνο αίσθηση, πιστεύω, γιατί βλέπω και κάποια πράγματα και κρίνω με την εμπειρία που κρίνω από το περασμένο κίνημα. Ότι αν θα υπάρξει κάποια αναβάθμιση κινηματική, δεν λέω για να γίνει επανάσταση, λέω να υπάρχει όντως κάποια όμως αναβάθμιση επαναστατική σε αυτή τη δεκαετία, εκ των πραγμάτων θα πάρει πολύ πιο διεθνή χαρακτηριστικά. Αυτό ενισχύεται κιόλας που λέω, αν δούμε ότι η κρίση πλέον που θα αγγίξει χώρες, δεν θα αγγίξει μόνο την Ελλάδα, την Πορτογαλία και στο βαθμό, αλλά έχουμε χώρες Γαλλία, Ιταλία και πολλές άλλες και δεν ξέρουμε και το βάθος της κρίσης που θα γίνει. Και στην περίοδο αυτή που είδαμε πριν με τα γυλαίκα κτλ. Βλέπουμε κάποιες δυναμικές με τις οποίες θα μπορούσε να διεθνοποιηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο οι αγώνες. Και ας είναι ακόμη και συνδικαλιστικοί αυτοί, δεν λέμε να είναι πολιτικοί ή οτιδήποτε. Αλλά θα μπορούσαν να κινήσουν κάποιες προσπάθειες διεθνοποίησης των αγώνων και σε ένα δεύτερο επίπεδο φυσικά να τεθεί το μείζον ζήτημα για το κομμουνιστικό κίνημα, μια ανασυγκρότηση της κομμουνιστικούς διεθνούς στον 21ο αιώνα. Γιατί δεν υπάρχει κομμουνιστική διεθνής. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα του κομμουνιστικού κινήματος την περίοδο που ζούμε και έπαιξε ρόλο την περασμένη δεκαετία στο αδιέξοδο όλων αυτών των διαδικασιών και στην Ελλάδα. Γιατί είναι άλλο να συζητάμε μόνο στο εξωτερικό, άλλο στο εξωτερικό. Αυτό που νομίζω με προβληματίζει, δεν έχω απάντηση. Αυτό όμως που με καθιστά. Να το πω διαφορετικά. Αυτό που θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επίοικοι είναι ως προς το χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης. Για ποιο λόγο το λέω? Διότι όταν έχουμε χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία που τα κομμουνιστικά κόμματα έχουν εξαφανιστεί, αν το κομμουνιστικό κίνημα βάζει ως όρο ή το ΚΚΕ
οποιασδήποτε συνομιλία, μόνο αν πιστεύει στο σοσιαλισμό τη Σοβιετική Ένωση, εκεί δεν μπορώ να δω δηλαδή πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένας διάλογος. Αυτό με προβληματίζει δηλαδή. Άλλο τι πιστεύουμε εμείς. Αλλά λέω ότι σε ένα διεθνές πλαίσιο μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να ανοίξει ένα διάλογο βάζοντας απριόριο ως ότι πρέπει να συμφωνώ στο χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό. Προβληματισμό το λέω, Δημήτρη, εννοείται, και σε ρωτάω και εσένα ποια είναι η γνώμη σου. Σωτηρέλης. Ναι, και εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον Δημήτρη που συνδέονται, ας πούμε, και με την στήριξη που είπε πριν στο ΚΚΕ. Πρώτον, γιατί δεν βγήκε, ας πούμε, η μετοπική συγκρότηση που προσπαθήσαμε, αν το έχει σκεφτεί αυτό, αν βασικά φταίμε εμείς ή και οι αντικειμενικές συνθήκες, ας πούμε, δεν ήταν έτοιμες, και πώς συνδέεται η δικιά μας θέση για το μέτωπο με τη θέση του ΚΚΕ. Και το δεύτερη ερώτηση είναι αν το παραθυράκι, γιατί λέγαμε ότι είχε ανοίξει ένα παραθυράκι με τις πλατείες και ο κόσμος είχε ανοίξει τα αυτιά του και μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με περισσότερο κόσμο, αν το παραθυράκι αυτό έχει κλείσει και αν τώρα λόγω του κορονοϊού ανοίγει ένα άλλο παράθυρο και έχουμε κάποια μια άλλη ευκαιρία για απεύθυνση. Αυτά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Χριστίνα. Ναι, την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε σας μετέφερα κάποιες εξελίξεις εδώ πέρα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ επιγραμματικά θα συμφωνήσω και θα σας μεταφέρω και γεγονότα που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Που λέει ο Δημήτρης ότι μέσα στη δράση αυτά τα πράγματα διαμορφώνονται και μέσα στην οργανωτική δράση. Σας είπα ότι υπήρχε αυτό το μικρό κόμμα εδώ πέρα, το στο οποίο είμαι οργανωμένη εγώ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας Μαρξιστικό-Λενινιστικό, το οποίο είναι το μόνο μη ρεβιζιονιστικό μόρφωμα κόμμα που υπάρχει στην κοιλιά του μπεριαλισμού και του καπιταλισμού στη Δύση εδώ πέρα, που είναι η Μεγάλη Βρετανία. Μετά την κατάρρευση του Project Corbyn, που είναι πάρα πολύ συναφές με το τι έγινε στην Ελλάδα και με τον Τσίπρα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, που έχει φύγει από τα χέρια της σοσιαλδημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει, για πρώτη φορά, δηλαδή εγώ έρχομαι σε επαφή και μιλάω με ανθρώπους που ψήφισαν UKIP, νέους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν UKIP με παλαιούς ψηφοφόρους του, ας το πούμε, του Labour, οι οποίοι είχαν πέσει σε χέρια κάποιων μορφωμάτων τροτσκιστικών που υποστήριζαν τον Corbyn χωρίς αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έρχονται σε διάλογο και συνευρίσκονται σε ομίλους που έχουμε φτιάξει εμείς με θέμα το τι να κάνουμε του Λένιν. Δηλαδή γίνονται πράγματα σε σπάργανα, αρκετά πρωτοφανή, τα οποία μας προκαλούν εμάς, δηλαδή την προσωπική μας ανάπτυξη, εμένα δηλαδή συγκεκριμένα, σε σημείο τρομακτικό. Δηλαδή τρομάζομαι το τι πρέπει να κάνω για να μιλήσω σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορέσω να έρθω σε ένα επίπεδο συνομιλίας, χωρίς να ακούγομαι σαν και αυτά που κι εγώ θέλω να αποφύγω και που έχω βιώσει κι εγώ σαν Ελληνίδα φοιτήτρια από στελέχη της ΚΝΕ. Παρ' όλα αυτά, εγώ και σαν πρώην ακαδημαϊκός, ας πούμε, εκτεθειμένη μέσα σε όλα αυτά τα μοντέλα, τα παραδείγματα σκέψης, με τα μοντέρνα, είδα ότι δεν υπάρχει τρόπος να τα αναπτύξεις αυτές τις δεξιότητες χωρίς να οργανωθείς πρακτικά σε ένα κόμμα και να μιλάς με τον κόσμο και να σου μιλάει. Και κόσμος που ούτε ιδεολογικά έχει τις ίδιες τοποθετήσεις με σένα, ούτε ξέρει καν που θα βρει τις απαντήσεις. Αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι το πιο σημαντικό είναι το να πεις στον κόσμο ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι ένα πράγμα που απέτυχε και δεν το ακουμπάμε. Πώς θα τον πείσεις στον κόσμο για αυτό το πράγμα αν είσαι αντισοβιετιστής, αν δεν πιστεύεις ότι αυτά τα πράγματα συνέβησαν. Πώς θα μιλήσεις, πώς θα μια γυναίκα, ας πούμε, πώς θα την απομακρύνεις από το να γίνει radical feminist
και να αρχίζει να φωνάζει για αυτά που κάνουν οι ιδιοκαιματισμοί και τα identity politics στις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Αν δεν αναφέρεις τις νίκες της Σοβιετικής Επανάστασης στο ζήτημα της συγγραφέτης της γυναίκας. Πώς? Ο αντιμπεριαλισμός και ο αντισοβιετισμός, το να έχεις μία στάση, δηλαδή είναι τα μίνιμουμ που θα σε φέρουν σε επαφή. Αν δεν έχεις επαναστατική θεωρία σωστή, τι θα φτιάξεις, τι θα οργανώσεις? Ξέρετε πόσα είμαι, βλέπω αυτή τη στιγμή αναρχικά, αναρχοαυτονομιστικά κινήματα που ετοιμάζουν 50-60 strikes απεργίες στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Τι θεωρία έχουν αυτοί οι άνθρωποι από πίσω? Απλά και το Facebook και όλες αυτές οι τεχνολογίες μας βοηθάνε. Αυτό που θέλουν είναι να δουν ανθρώπους σαν και αυτούς να οργανώνονται σε κάτι. Δηλαδή πώς είχαμε εδώ πέρα το Extinction Rebellion, αυτό με την Γκρέτα για την οικολογία, για τον πράσινο καπιταλισμό. Ομάδες ανθρώπων που μοιάζουν, έτσι, millennials, η νέα γενιά. Θέλει να δει ανθρώπους που τους μοιάζουν, γιατί το να φανταστεί ότι μπορεί να κάνει επανάσταση με ανθρώπους που δεν τις μοιάζουν, είναι πλέον, έχει καταστεί εντελώς ουτοπικό. Και εγώ περνάω κρίση και λέω, θέλω εδώ πέρα να κάνω, να οργανώσω κάτι με ανθρώπους που δεν μου μοιάζουν ούτε πολιτισμικά, που πίνουν, που είναι... Είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, τα εκφυλιστικά φαινόμενα που είπε και ο Δημήτρης στον κόσμο του καπιταλισμού. Αλλά αυτοί είναι, αυτοί δουλεύουν εδώ πέρα μαζί μου. Αυτός ο πρώην, το πρώην παλικάρι που ψήφισε UKIP. Αν εγώ αρχίζω να τον βλέπω αυτό μόνο σε δεξιό, δεν μπορούμε να έχουμε καμία επαφή μαζί του. Δηλαδή, μας προκαλεί να φανταστούμε το υποκείμενο σε αυτό το εμβριακή μορφή που λέει ο Βαζιούλη. Δηλαδή, σαν ένα έμβριο που μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει άνθρωπος και πρέπει να αγαπηθεί ώστε να το κρατήσεις και να το μεγαλώσεις. Και να το φανταστείς. Όταν δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει σε μία μορφή πολύ λανθάνουσα, πολύ αρχική. Αλλά ναι, ο αντισοβιετισμός και ειδικά σε χώρες που έχουν εντελώς πέσει στα χέρια του πιο ακραίου του κομμουνισμού, όπως η Αγγλία, όπως η Γαλλία, πρέπει να σωθεί, πρέπει να είναι το μίνιμουμ συνεννόησης. Και θα σας πω το τελευταίο. Στην Άρτη ή στο Σπούτνικ, που έχει αυτή την ατζέντα που έχει, να λειτουργεί όπως λειτουργεί σε χώρες καπιταλιστικές και να δίνει βήμα. Είχαμε χθες, προχθές, τον Ρίτσαρντ Γουλφ, αυτόν τον οικονομολόγο, τον μαρξιστή, νεομαρξιστή ας τον πούμε, ακολουθεί ανθρώπου, είναι της σχολής της Φραγκφούρτης και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους πιο προοδευτικούς στην Αμερική, για να έχεις ένα διάλογο. Στο πλαίσιο της RT, στην πλατφόρμα της RT, ήταν αυτός ο Ρίτσαρντ Γουλφ και η αντιπρόεδρος του δικού μας του κόμματος, μαρξίστρια λενινίστρια. Και είχαν έναν πάρα πολύ ωραίο διάλογο όπου αποχώρησε κάποιος νεοφιλελεύθερος γιατί δεν μπορούσε να ακούσει συμφωνία μεταξύ του Ρίτσαρντ Γουλφ και της δικής μας, της Τζότι Μπράρ, πάνω στο τι ήταν η Σοβιετική Ένωση, τι ήταν ο Στάλιν, τι είναι η Βόρεια Κορέα. Αποχώρησε. Αλλά ένας διάλογος μπορούσε να γίνει με αυτό το μίνιμουμ συνεννόησης ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναστοχαστούμε που γίνανε στη Σοβιετική Ένωση, είναι η ελπίδα. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν να τα συμπεριλάβεις όλα μαζί. Έλα, Κώστα. Sorry, τρεντάφυλλε. Ευχαριστώ το χέρι, απλά δεν φάνηκε. Ή μάλλον ο Δημήτρης το έχει σηκώσει πιο πριν, τέλος πάντων. Θέλω να κάνω μια. Καταρχάς, δεν έχω ξαφνιαστεί γιατί ο Δημήτρης στηρίζει κουκουέ. Παρακολουθώ τις εξελίξεις, αν και αποστασιοποιημένος. Και βασικά μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η ΚΟΜΕΠ, το ιδεολογικό όργανο του κουκουέ, είχε συμπεριλάβει η λογική της ιστορίας. Για όσους ήταν στο κουκουέ, ήταν μέλη της ΚΝΕ, καταλαβαίνουν ότι έχουν έρθει μεγάλες αλλαγές, είτε στο κουκουέ, είτε στη σχέση του Δημήτρη με το ΚΚΕ. Και τέλος πάντων, όποιος ήταν στο ΚΚΕ καταλαβαίνει ότι αν η λογική της ιστορίας είναι στην ΚΟΜΕΠ, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλό επίπεδο επικοινωνίας και καλός διάλογος. Τώρα θέλω να καταλάβω τη λογική που κρύβεται από πίσω και κατά κάποιο τρόπο να κάνω μια ερώτηση για το τι προβλέπουμε για το άμεσο μέλλον. Από ό,τι θυμάμαι, το 2008 όταν ξεκινήσε η κρίση, τα πρώτα θύματα ήταν κυρίως
ας πούμε οι χώρες του νότου της Ευρώπης με πρώτο θύμα το που δέχτηκε τα πιο μαζικά πυρά, την Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μείωση του ΑΕΠ της χώρας, ανεργία, πολλοί Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό μεταξύ αυτών και εγώ. Εκείνη την εποχή, εκείνη τη φάση τέλος πάντων ανάπτυξη του καπιταλισμού, η επίθεση του καπιταλισμού, η κύριο πρόταγμά μας ήταν η λογική του μετόπου. Καταλαβαίνω ότι το μέτωπο με τη σχέση και την οργάνωση που έχει το ΚΚΕ είναι τελείως αντίθετο, με την έννοια ότι το μέτωπο είναι μαζικό, αχανές, δεν είναι και τόσο συγκροτημένο, δεν έχει στρατηγική ξεκάθαρη, μάλλον έχει μικροπρόθεσμη στρατηγική και δεν έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική, με την έννοια ότι δομείται για να απαντήσει, για να καλύψει, για να ικανοποιήσει κάποια άμεσα αιτήματα. Δεδομένης της κατάστασης που βιώνουμε με τον ιό και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τις προβλέψεις που κάνουν για τις προβλέψεις των οικονομολόγων που λένε για κρίση, μείωση του ΑΕΠ ως 10-20% σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη φορά, που θα επηρεάσει όλες τις γωνίες και τις χώρες του πλανήτη. Θέλω να σκέφτομαι βασικά γιατί σε αυτή τη φάση μου φαίνεται πιο δόκιμος. Πώς να το πω. Μου φαίνεται πιο δόκιμο να στηρίξουμε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πλαδαρό όσο είναι το μέτωπο και είναι κάτι πιο συγκροτημένο όπως είναι το ΚΚΕ. Αλλά αν το κάνουμε αυτό, αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταλάβει ότι με την έννοια ότι το κύριο πρόταγμά μας είναι να προτείνουμε στρατιωτικού τύπου οργάνωση, γιατί αυτή έχει το ΚΚΕ και όσοι ήταν μέσα στο ΚΚΕ το καταλαβαίνουν αυτό και ειδικά όταν γίνεται απεργία καταλαβαίνουν πόσο ότι μια πλευρά αυτή τη οργάνωση είναι και η στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση με το αστικό κράτος και το έχει υποδείξει το ΚΚΕ σε κάποιες στιγμές. Αν προτείνουμε αυτό τώρα, αυτό σημαίνει ότι νομίζω ότι στην ουσία λέμε ξεκάθαρα ότι ετοιμαζόμαστε για στρατιωτική αναμέτρηση. Είναι σωστό αυτό που σκέφτομαι, είναι λάθος αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο ερώτηση τοποθέτηση. Δημήτρη. Ναι, τα ερωτήματα είναι τεράστια. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα πάει εκεί η κουβέντα, αφού προς τα εκεί στράφηκε ο προβληματισμός. Εγώ όμως θέλω να από την αρχή να ξαναθέσω το θέμα ότι δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν μιλάμε ως πολιτικό κόμμα. Είμαστε όμιλος επαναστατικής θεωρίας και θέλουμε την αυτοτέλειά μας ως προς αυτό. Οι όποιες επιλογές μας δεν είναι επιλογές που τις λαμβάνουμε με την άποψη του ότι αυτές πρέπει να επιβληθούν σε κάποιους άλλους, ενώ οι όποιες επιλογές κάποιων από εμάς ως προς την κομματική τους, ας το πούμε, αν όχι ένταξη, τουλάχιστον συμπαράταξη, κριτικά, μη κριτικά ή ξέρω εγώ τι, δεν είναι υποχρεωτικές για τους άλλους. Δεν έχουμε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό στον όμιλο. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη η δουλειά μας. Αυτό ακριβώς κουβεντιάζουμε και στο κείμενο του Βαζούλη, είναι ότι άλλου τύπου μόρφωμα είναι οι όμιλοι. Άλλου πράγματος προάγγελος, προανάκρουσμα είναι οι όμιλοι. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Έχοντας αυτό ως αφετηρία, μερικές επισημάνσεις για τις παρατηρήσεις των συντρόφων που διαμεσολάβησα. Θα ήθελα να πω στον σύντροφο τον Γιάννη τον Νίνο ότι επουδενή λόγο δεν θα θέσουμε ως όρο για οποιαδήποτε κινηματική διαδικασία, με τοπική ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη, δεν θα θέσουμε το να είναι πλήρως κάποιος να συμμερίζεται την άποψή μας για τη Σοβιετική Ένωση ως προαπαιτούμενο, να έχει την ίδια με εμάς στάση προς τη Σοβιετική Ένωση, αλλά τουλάχιστον να μην είναι αντισοβιετικός. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, πώς να το πω ρε παιδιά. Η κόκκινη γραμμή αυτή περνάει στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Είδαμε αρκετές αλλαγές. Ο εκφυλισμός της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι ένα γεγονός. Όλα τα μορφώματα υπέστησαν εκφυλισμό για λόγους που ήταν υπεράνω των δυνάμεων οποιονδήποτε μεμονωμένων, υποκειμένων, ατόμων, συντρόφων μας που ήταν ως υποκείμενα αφοσιωμένοι στην υπόθεση της Επανάστασης και του Κομμουνισμού. Δεν θέλω τώρα να μέμφω με κάποιους, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Μιλάμε για νομοτέλειες που είναι υπεράνω των επιλογών κάποιων ατόμων. Το γεγονός ότι συγχρονίζονται τόσο καιρό με ένα μόρφωμα της ευρωατλαντικής
αριστεράς τσέπης τύπου ΣΕΚ κάποιοι, νομίζω ότι τους έχει αφήσει ένα στίγμα το οποίο δεκαετίες δεν μπορούν να το ξεπλύνουν όπως έχουν συγκροτηστεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το ότι ακριβώς είναι που αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε όλο και πιο έντονα από αυτό το χώρο, τον οποίο προσπαθούσαμε να μπολιάσουμε. Δηλαδή, θα θυμάστε πόσο καιρό προσπαθούσαμε κι εμείς, το είπε και η Ντίνα, ήμασταν κοντά στην Ανταρσία, ήμασταν κοντά στο Μέρα, στη Μαχάρ, σε όλα τα μορφώματα που μεσολάβησαν από τη διάσπαση του 89 του Κουκουέ και πέρα, ήμασταν πολύ κοντά. Τι καταφέραμε? Προς το τέλος γινόντουσαν όλο και πιο αντισοβιετικοί. Όλο και πιο αντισοβιετικοί. Τώρα, το ότι το Κουκουέ είναι, δεν είναι αντισοβιετικό, είναι αναγκαίος και ικανός όρος. Ικανός όχι. Το εξήγησα. Αναγκαίος ναι. Και όποιος φορέας είναι και όποιοι σύντροφοι, συλλογικότητες, άτομα βλέπουν με κριτικό, επαναστατικό τρόπο τη Σοβιετική Ένωση και όλα τα εγχειρήματα του πρώιμου σοσιαλισμού που γνωρίσαμε στη μέχρι τώρα ιστορία του επαναστατικού κινήματος, τη Μεγάλη Κινέζικη Επανάσταση, τη Βιετναμέζικη Επανάσταση, την Κουβανέζικη Επανάσταση, την Κορεατική Επανάσταση. Δεν τους βλέπουμε αφιψηλού, δεν με ψημιρούμε, δεν τους υψώνουμε το δάχτυλο και τους λέμε πόσο λάθος κάνανε την επανάστασή τους. Γιατί αυτοί και μόνο το ότι επιβίωσαν τόσες δεκαετίες δείχνει ότι είχαν ριζώματα στην κοινωνία. Και αλίμονος στους επαναστάτες που δεν ανοιχνεύουν αυτά τα ριζώματα στην αντικειμενική νομοτέλεια της κοινωνίας. Και απλώς έχουν τα δόγματά τους με τα οποία προσπαθούν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα, να την κάνουν συμβατή την πραγματικότητα με τα δόγματά τους. Και αν τα γεγονότα δεν ταυτίζονται με τα δόγματά τους, τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα. Άρα περιχαρακώνονται σε ένα ημιθρησκευτικό, μυστικιστικό πεδίο που ανάγεται τελικά η πολιτική σε τι? Σε ένα στοιχείο εστέτ ταυτοτήτων. Ξέρεις ρε φίλε, κι εγώ εξεγνωριστικούλης είμαι. Είμαι κι εγώ λίγο αριστερούλης, αλλά θέλω να είναι άσπρα τα γαντάκια μου. Δεν θέλω να έχουν λερωθεί με αυτά που λένε οι αστεί. Με τους σταλινισμούς, με τους ολοκληρωτισμούς, με όλα αυτά τα καλούδια που βγάζει η αστική προπαγάνδα. Όταν λοιπόν ο επαναστάτης λέει εγώ είμαι αμέτοχος και άμυρος ευθυνών για αυτά, θεωρώ ότι είναι μια τέτοια υπεκφυγή, υποκριτική και τελικά μια τέτοια φυγομαχία η οποία μας προειδεάζει για τις φυγομαχίες που έρχονται. Αν δεν αναλάβουμε πλήρως την ευθύνη για τις νίκες και τις ήττες μας, αν δεν αντλήσουμε διδάγματα ρωμαλαία, θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά από τον αναστοχασμό αυτής της εμπειρίας, και να δεν υπάρχουν, θα το κάνουν οι αστεί. Το κάνουν οι αστεί. Το κάνουν όλοι αυτοί οι καλοθελητάδες. Και το κάνουν με τον τρόπο που ξέρουν. Αν εμείς λοιπόν για να είμαστε αρεστοί σε ένα κοινό τραγουδάμε τραγουδάκια που είναι πολύ ευχάριστα σε αυτό το κοινό, μπορεί να κάνουμε marketing, αλλά δεν κάνουμε κομμουνιστική, δεν έχουμε κομμουνιστική στάση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είχε κάποιο τηλέφωνο? Συνεπώς θεωρώ ότι το θέμα της Σοβιετικής Ένωσης και των εγχειρημάτων του πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα είναι... Ωραία. Αν ακούγομαι, συνεχίζω. Με ακούτε? Νομίζω λοιπόν ότι η στάση προς τα εγχειρήματα του πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα είναι εκ των όνου κάνευ στοιχείο. Όχι για να είμαστε απολογητές αυτού που έγινε. Άλλωστε, αν ήταν όλα τέλεια εκεί που έγινε, δεν θα είχαμε νικηθεί διάολε. Αλλά είναι ένα το κρατούμενο να μιλάς για την ήττα σου από τη σκοπιά της υπόθεσης του επαναστατικού κινήματος και του κομμουνισμού, και είναι εντελώς άλλο να μιλάς για μια εκπροημίου απόρριψη κάθε εγχειρήματος που υπήρξε στην ιστορία, είχε μαζικό χαρακτήρα, είχε μια δυναμική στην ιστορία. Αυτή η παρέτηση λοιπόν είναι, πώς θα έλεγα, είναι η κόκκινη γραμμή, είναι καθοριστική για μας. Και εκεί λύγει το πράγμα. Εκεί λύγει το πράγμα με αυτούς που έχουν πάει από το άλλο στρατόπεδο. Δεν το συζητάμε πλέον, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εάν αναθεωρήσουν κάπως τις απόψεις, ναι, μαζί, δεν το συζητάμε. Σε επιμέρους ζητήματα του κινήματος, εργατικά, εργασιακά ή ξέρω εγώ τι άλλα, όπου μπορούμε να συμπληρωθούμε, να συμπληρωθούμε. Αλλά αν μιλάμε για στρατηγική προοπτική και αυτοί εκ προημίου μας λένε ότι ό,τι ξεκίνησε
την Οκτωβριανή Επανάσταση, την επόμενη μέρα πνίγηκε στους ολοκληρωτισμούς και τα αλληλικά του σχήματα, αυτό το πράγμα ποιον θα βοηθήσει, ρε παιδιά? Όταν λες στον κόσμο, παιδιά, ερχόμαστε να αρχίσουμε από ένα λευκό χαρτί πάλι. Να αρχίσουμε δηλαδή ουσιαστικά από μια εκδοχή του προμαρξικού τοπικού σοσιαλισμού. Γιατί αυτό μας καλούν να κάνουμε στην πράξη. Τι δυναμική να πρεσβεύει αυτό το κίνημα? Αυτό θέλω να γίνει λίγο σαφές. Τώρα, οι τρόποι με τους οποίους προσεγγίσαμε κριτικά το ΚΚΕ, καταρχήν ήταν όπως επισημάνανε κάποιοι σύντροφοι που το είδαν και μακρόθεν, ήταν αμφίδρομη η διαδικασία. Δειλή. Και ήταν και είναι πολύ αντιφατική. Δηλαδή, μην νομίζω ότι έχει λήξει κάποιο θέμα και ότι ανοίξαν τις αγκάλες τους και εμείς από τη μεριά μας και είμαστε τώρα κολλητάρια και τελείωσε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουν περάσει. Ξέρουν πολύ καλά κάποιοι συντρόφοι που ήταν εδώ πέρα, που ήταν και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, μέχρι κάποτε, που έλεγαν να μην έρθουν στα μαθήματά μου γιατί ο Πατέλης είναι προδότης. Ήταν γραμμή επίσημη του ΚΚΕ αυτή. Ήταν επίσημη γραμμή του ΚΚΕ. Α, τι θα κάνουμε, να τους κρατάμε πόζα τώρα και μούτρα? Γιατί έλεγαν αυτό, τόσο τους χωρούσε, τόσο λέγανε. Εμείς λέγαμε να δούμε τις αντιφάσεις του σοσιαλισμού και αυτοί θεωρούσαν ότι αν μιλάς για αντιφάσεις, προσέξτε, ότι αν μιλάς για αντιφάσεις είναι κάτι κακό. Άρα μιλάς κακά για τον σοσιαλισμό. Τέτοιο επίπεδο διαλεκτικής μιλάμε. Αλλά στο πλαίσιο του αμυντισμού στον οποίο αναφέρθηκα, αυτό είναι κατανοητό ιστορικά. Εγώ δεν θα υψώσω το δάχτυλο στον εργάτη ο οποίος ανάκουγε αντίφαση. Κανείς δεν του εξήγησε τι σημαίνει διαλεκτική και είχε τέτοια αντανακλαστικά. Ή στο παιδί του εργάτη που με την κομματική γραμμή της ΚΝΕ έλεγε μακριά από τη λογική της ιστορίας γιατί είναι πρόδοτας. Το γεγονός όμως ότι δημιουργήθηκε ο σύλλογος αυτός με τον αντιφατικό τρόπο. Θα σας πει και ο Τριαντάφυλλος εδώ πέρα και η Φένια με τι αντιφατικότητα και με τι προβλήματα συγκροτείται αυτός ο σύλλογος. Αλλά συγκροτείται. Σύλλογος αποφύτων σοσιαλιστικών χωρών. Σύλλογος δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάτι δει από τα μέσα σε αυτά τα εγχειρήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν το προνόμιο να τους σπουδάσουν αυτοί οι λαοί του πρώιμου σοσιαλισμού. Το ότι συγκροτήσαμε λοιπόν αυτό το σύλλογο, ο οποίος σας διαβεβαιώ ότι δεν βαδίζει εύκολα, έχει να αντιμετωπίσει πολλές αγκυλώσεις ακόμα, πολλά στερεότυπα. Έτσι, αυτό είναι χωριστή συζήτηση. Αλλά το γεγονός ότι δρομολογήθηκε μια τέτοια πορεία, το γεγονός ότι άρχισαν κάποιοι και από μεσαία στελέχη και πάνω του ΚΚΕ να προβληματίζονται, να βάζουν στα μαθήματα αυτά που κάνουν στις κομματικές τους οργανώσεις, να βάζουν τη λογική της ιστορίας ως βασικό αντικείμενο για μελέτη κάποιους, από κάποιους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν άρχισαν να μιλούν για τον Ηλιέμκοφ και τον Βαζιούλη σε επίπεδο πολιτικού γραφείου πλέον και να γίνεται επίσημα αυτό, αυτό κάποια αλλαγή δείχνει. Και να σας πω κάτι, δείχνει ότι οριμάζουν κάποια πράγματα στα οποία το να λες ότι να μυρικάζεις ότι απλώς κάπου εμφανίστηκε μια λάθος γραμμή και από τα λάθη αυτά χάσαμε τον σοσιαλισμό, δηλαδή από αμιγώς υποκειμενικές επιλογές κάποιας ηγεσίας χάσαμε τον σοσιαλισμό. Αυτό έχει κοντά ποδαριά. Πλέον δηλαδή αυτό έχει εξαντλήσει το δυναμικό του. Και τα πιο διορατικά μέλη και στελέχη του ΚΚΕ το καταλαβαίνουν αυτό. Και ανατρέχουν σε εμάς. Γιατί ανατρέχουν στο Βαζούλιν και στη λογική της ιστορίας σε αυτά που πρεσβεύουμε? Γιατί ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει παίξει εκεί. Και επιπλέον, διάολε, ο Βαζούλιν είναι σοβιετικός φιλόσοφος. Καταλαβαίνει δηλαδή πώς θέλει το χρόνο του, έχει τις δυσκολίες του. Αλλά έχει μια βάση αυτό. Η εξοκοινοβουλευτική αριστερά μας δημοσίευσε πουθενά κάποιο κείμενο θεωρητικό μας? Μην τρελαθούμε, λένε τώρα. Σε κάποιο όργανο της θεωρητικό. Μας καλέσαν σε κάποιο συνέδριό τους εκ των πραγμάτων κάπου, ξεκάτι. Τούτοι εδώ μας βάλανε δύο κείμενα στην ΚΟΜΕΠ. Με δυσκολία τα βάλανε όμως. Ετοιμάζουμε να βγάλουμε το βιβλίο που έχει μεταφράσει ο Τριαντάφυλλος και κάνουμε θεώρηση τώρα. Για το νεαρό Μάρξ και τη μέθοδο έρευνας του νεαρού Μάρξ, του Βαζούλη. Θα βγει στη σύγχρονη εποχή. Το ότι θα έχει πρόσβαση ο κόσμος του ΚΚΕ και γύρω από το ΚΚΕ σε τόσο ευρεία κλίμακα στο έργο του Βαζούλη μας αφήνει αδιάφορους? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν έχουμε αυταπάτες λοιπόν. Είμαστε σε εγρήγορη κριτική.
Είμαστε έτοιμοι με το βέλτιστο τρόπο, και αυτή είναι η δουλειά του κομμουνιστή, αυτή είναι η δουλειά του επαναστάτη, με το βέλτιστο τρόπο να ανταποκριθούμε σε οτιδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη συγκρότηση υποκειμένου. Το ποια θα είναι η μορφή του επόμενου υποκειμένου για μας είναι ανοιχτό. Το τι θα διατηρηθεί ή τι θα αρθεί διαλεκτικά σε αυτή τη διαδικασία είναι μείζον ζήτημα. Δεν ξέρουμε ξεκάθαρα. Άρα ας προσπαθήσουμε, ας πασχίσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα στα ερωτήματα που έθεσαν κάποιοι σύντροφοι όσον αφορά το πώς... καταρχήν σε αυτό που είπε η Χριστίνα, στο ότι δεν ψάχνουμε για ένα 60 ανακαιμένο υποκείμενο, αλλά βλέπουμε τι ακριβώς υπάρχει στην πραγματική ζωή της κοινωνίας, στην πραγματική ζωή της εργατικής τάξης, στις πραγματικές διαθέσεις των ανθρώπων. Αν ξεφύγουμε από αυτό, τι χάσαμε τη δουλειά, τελείωσε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια καθαρά οργανωτίστικη, πρακτικίστικη υπόθεση, υπόθεση του κομμουνισμού. Δηλαδή, η αυτοτέλεια του θεωρητικού έργου πρέπει να μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Και η αυτοτέλεια και έναντι ακόμα και αυτής της προπαγάνδας. Η θεωρητική έρευνα διαφέρει από την προπαγάνδα. Αυτό πρέπει να το έχουμε σοβαρά κατά νου. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε κατά νου και τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή, ο Κώστας Γιάννης έθεσε πολύ εύστοχα κάποια προβλήματα και τα χρόνια που λείπει έχουμε καιρό να τα κουβεντιάσουμε αυτά από τη χώρα. Αλλά το γεγονός ότι ήταν νομοτελώς αναγκαία η συγκρότηση μετόπου όταν άρχισε αυτό που αποκαλούμε για, με όρους τεχνικούς για να συνεννοούμαστε δημιουργία απικίας χρέους με την κρίση χρέους που εμφανίστηκε σε χώρες της περιφέρειας του Νότου και λοιπά της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτη σε αυτή, μεταξύ αυτών την Ελλάδα, το ότι τότε είχε ανοίξει ένα παράθυρο, πείτε το όπως θέλετε, θεγγίτη για τη δημιουργία κάποιου μετοπικού σχήματος με προοπτική. Ναι, τότε δημιουργήθηκε, τότε υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις. Όταν υπήρχε η μαζική συμμετοχή του λαού σε συλλαλητήρια πρωτόγνωρα για την εποχή της μεταπολίτευσης, πρωτόγνωρα, εκεί υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα. Αλλά θα υπενθυμίσω ότι ως κομμουνιστές δεν είχαμε καμία αυταπάτη ως προς το ότι αν δεν υπήρχε κάποιος κομμουνιστικός πυρήνας, εμείς τότε το παλεύαμε, αν θυμάστε, και ως κομμουνιστική πλατφόρμα, μέχρι τέλους, με το μόρφωμα αυτό που φτιάξαμε, το μεταβατικό για να κάνουμε κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις στην επαναστατική ενοποίηση. Μιλούσαμε τουλάχιστον για κομμουνιστική πλατφόρμα και μάλιστα όχι σε αντιδιαστολή με τα υπάρχοντα κομμουνιστικά σχήματα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Μιλάγαμε για την αναγκαιότητα το μέτωπο να συγκροτηθεί, γιατί είναι νομοτέλεια πάλι αυτό, σε βαθιά δομική κρίση και σε πόλεμο, χωρίς μέτωπο δεν υπάρχει αναβάθμιση του επαναστατικού κινήματος. Τελεία. Επόμενο από αυτό στο οποίο βάλαμε τελεία. Μέτωπο χωρίς τον πυρήνα του να είναι συμπαγής κομμουνιστικές δυνάμεις, πουθενά δεν έχει συγκροτηθεί και δεν θα συγκροτηθεί. Μέτωπο με προοπτική μιλάω, έτσι. Δεύτερη τελεία. Εμείς πασχίσαμε να κάνουμε τι? Ένα μετοπικό σχήμα, ουσιαστικά έχοντας σχήμα κάποιες δυνάμεις. Το που οδήγησε αυτό το ξέρουμε. Το πώς εκφυλίστηκαν διάφορα μορφώματα το ξέρουμε. Το πώς οδηγήθηκε ένα πράγμα με χειραγώγηση απίστευτη στο μόρφωμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και στα εκφυλιστικά φαινόμενα που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα, το ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε κάπου βέβαιο ότι το ΚΚΕ θα κάνει μέτωπο? Όχι. Αλλά νομίζω ότι με βάση αυτά που είπαν προηγουμένως σύντροφοι και με αυτά που είπε ο σύντροφος ο Νίνος για τις επικείμενες μεγάλες ρήξεις που έρχονται, δεδομένου μάλιστα και του ότι θα έχουμε μία ρήξη που δεν έχει προηγούμενό της με τα κρισιακά φαινόμενα που επιτείνει η πανδημία σήμερα, τι θα κάνεις? Θα πεις, παιδιά, ελάτε να παλέψουμε αύριο για τη λαϊκή εξουσία και το σοσιαλισμό, ή να δούμε ένα σύστημα υγείας από το οποίο δεν θα πεθαίνουν κατά χιλιάδες, κατά δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες οι συνάνθρωποι μας? Αυτό τι είναι? Είναι μετοπικό σύνθημα ή δεν είναι? Αυτό αφορά στενά τους κομμουνιστές? Είναι αποκλειστικά κομμουνιστικό θέμα? Ή είναι δυνατόν οι κομμουνιστές να χρησιμοποιήσουν αυτό το παλαϊκό σήμερα αίτημα, βάζοντας προαπαιτούμενο το σοσιαλισμό? Μην τρελαθούμε.
Δηλαδή, εκ των πραγμάτων έρχονται ζητήματα, θέτει η ίδια η πραγματικότητα ζητήματα, τα οποία θα ξαναθέσουν, θα ξανανοίξουν, όχι φεγγίτη, αλλά πολύ πιο έντονα την προοπτική για με τοπικές συγκροτήσεις με κατεύθυνση την επανάσταση και τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Για μας αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό το λέω γιατί. Διότι, και θέλω να κλείσω με αυτό, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο το ζήτημα, με αυτό και με το άλλο για τη στρατιωτικοποίηση του αγώνα που είπε ο Κώστας Γιάννης, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Επί δεκαετίες, οι δυνάμεις που έπαιζαν αμυντικό παιχνίδι, έπαιζαν άμυνα. Τι να κάνουμε. Ήταν υπαρξιακή αγωνία αυτή η άμυνα. Ήταν αναγκαίο και αυτό. Νομοτελώς αναγκαίο. Μην το χλεβάζουμε. Έπαιζαν άμυνα. Και έμαθαν να παίζουν άμυνα. Τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ στην ιστορία. Στην πατρίδα μας τουλάχιστον είδαν τα μορφώματα του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου την περίοδο, οι νεότεροι ίσως να μην καταλαβαίνουν καν τι λέμε, την περίοδο του 88-89, είδαν συγκυβέρνηση με την αστική τάξη του συνασπισμού της αριστεράς και του πρόοδου με το κουκουέ μέσα. Εμείς τότε φύγαμε. Το 89 έφυγα εγώ από το κουκουέ, που ήμουν μέλος και στέλεχος. Έτσι. Και επί Μακρόν στη συνέχεια δεν βλέπαμε την παραμικρή αυτοκριτική για όλα αυτά. Και οι εναπομείνασες δυνάμεις μετά τη διάσπαση με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και την ουσιαστικά προσχώρηση και των στελεχών του ΚΚΕ που αποχώρησαν από το ΚΚΕ και πήγαν σε αυτό το μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ με καθαρά ευρωκομμουνιστικές, σοσιαλδημοκρατικές έως δεξιές απόψεις τελικά που καταστάλαξε αυτό που καταστάλαξε. Οι άνθρωποι του ΚΚΕ στον αμυντισμό με τον οποίο έπαιζαν, τι έβλεπαν? Έβλεπαν ότι αυτοί που μιλούσαν για ενότητες ευρείας κλίμακας και για μετοπικά σχήματα, έτσι αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, μετοπικά σχήματα, όλοι αυτοί οδήγησαν σε αυτά που οδήγησαν. Άρα δημιουργήθηκε ένα άλλο στερεότυπο, όχι σε θεωρητική βάση και όχι σε ένα επίπεδο που να έχει εντρυφήσει κάποιος στη μελέτη, στον αναστοχασμό της ιστορίας του επαναστατικού κινήματος, του παγκόσμιου και του ελληνικού, αλλά μέσα από αυτό το έρπιν, το βλέποντας και κάνοντας, στην υπαρξιακή αγωνία του παιχνιδιού της άμυνας. Τι έβλεπα λοιπόν? Ότι όποιοι μιλάνε για άμυνα, να που καταντάνε. Όποιοι μιλάνε για μέτωπο, να που καταντάνε. Άρα εμείς που είμαστε οι καλύτεροι της άμυνας, της προάσπισης, του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού, των σφυροδρέπανων, τα εικονίσματα που λέει ο Χαρίλαος πριν, έτσι. Άρα εμείς τι κάνουμε? Όχι μέτωπο. Είμαστε ακρεφνείς εμείς κομμουνιστές. Εμείς θέλουμε λαϊκή εξουσία και σοσιαλισμό, όχι μέτωπο. Για να ξεπεραστεί αυτό, με το οποίο όμως γαλουχήθηκαν κάποιες γενιές ανθρώπων στη μορφή αυτή που έχει το ΚΚΕ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο στο ΚΚΕ. Γιατί δεν είναι με τους αντάρσιους τι κάνανε? Οι αντάρσιοι λέγανε, εμείς είμαστε μέτωπο, δεν θέλουμε άλλο μέτωπο. Θέλετε να παριθμίσω πόσα μετοπικά εγχειρήματα υπονομεύσανε οι αντάρσιοι? Δεν χρειάζεται, τα έχετε δει. Και όσοι δεν τα έχετε δει, ψάξτε τα και θα τα δείτε. Έχουμε πολύ πικρή εμπειρία όσοι συμμετείχαμε και άμεσα συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις και φάγαμε απίστευτες ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια της ζωής μας σε αυτή την υπόθεση. Χτυπώντας το κεφάλι μας σε τοίχο ουσιαστικά. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια προοπτική μετοπική για τους αγώνες που έρχονται, αν δεν υπάρχει ένα κομμουνιστικό μόρφωμα αναφοράς που να λειτουργεί ως πυρήνα σε αυτό. Εμείς δεν καταφέραμε να το φτιάξουμε, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι αποτύχαμε. Ναι, παλέψαμε, το παλέψαμε, αλλά αποτύχαμε. Δεν κάναμε κομμουνιστική πλατφόρμα σε κάποιο μετοπικό μόρφωμα. Δεν την καταφέραμε να την κάνουμε. Δεν ήμασταν αρκετοί, δεν ήμασταν σε τέτοιο επίπεδο. Πολλά πράγματα παίξανε ρόλο και πρέπει να τα ανοιχνεύσουμε και αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή, εκ των πραγμάτων, έχει προκύψει μια τέτοια συγκυρία που, ναι Κώστα Γιάννη, θα απαιτηθούν όλο και πιο έντονα και συγκροτημένες, πειθαρχημένες στρατιωτικές κινήσεις επιβίωσης. Εμείς μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας? Όποιος μου πει ότι μπορούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με αυτό που πρεσβεύουμε ως όμιλοι ή επαναστατική ενοποίηση ή οτιδήποτε άλλο με τους φίλους και συντρόφους που τα συζητάμε τα θέματα της θεωρίας, όποιος πει ότι έχουμε, εν πάση περιπτώσει,
αναγκαίες και επαρκείς δυνάμεις για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μας πείσει κιόλα. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν θα το είχαμε κάνει αν μπορούσαμε. Τι μας εμπόδιζε να το κάνουμε τόσα χρόνια. Άρα όταν ανοίγει ένας δρόμος τέτοιος, δεν είναι παραθυράκι, συνεργασία δηλαδή με μια μαζική παράδοση κομμουνιστική σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη τέτοια ιστορία μαζικών κομμουνιστικών παραδόσεων στην Ευρώπη, κάτι ταπεινή μου άποψη. Εμείς πρέπει να την αξιοποιήσουμε κριτικά, έτσι, δεν έρχομαστε ως, πώς το λένε, γιουσουφάκια οποιοδήποτε και γλύφτες οποιασδήποτε ηγεσίας. Μακριά από μας αυτά, μας ξέρουν πολύ καλά. Μας ξέρουν πολύ καλά και αυτοί που μας προσέγγισαν και αυτοί τους οποίους προσεγγίσαμε, αλλά και άλλοι οι οποίοι παθαίνουν αλλεργία και έχουν δυσανεξία σε οποιαδήποτε προσέγγιση μαζί μας. Και στο ΚΚΕ υπάρχουν τέτοιοι. Έτσι, μην έχουμε αυταπάτες. Άρα χρειάζεται αντίστοιχη λεπτότητα στους χειρισμούς, εγρήγορση και προσήλωση στους επαναστατικούς σκοπούς μας. Με το βέλτιστο τρόπο, από τη σκοπιά ακριβώς της στρατηγικής των πρώιμων και των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων που αναλύουμε σε αυτό το κίνημα. Αυτό είμαστε. Δεν είμαστε μια ομάδα ταυτότητας, μια λέσχη συζητήσεων που μεταξύ μας καταξιωνόμαστε και άχτι ωραία που τη βρίσκουμε που μιλάμε λίγο θεωρητικούλια. Να το βράσω αυτό. Τι νος χρειάζεται αυτό. Το θέμα είναι τι πραγματική προοπτική θα πρεσβεύουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο απάντησα, ιδιαίτερα στον Κώστα Γιάννη, που ήταν πολύ κέρια τα ερωτήματα του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Το λόγο είχε ζητήσει ο Κώστας, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, καλύφθηκα πλήρως. Απλώς ένα πράγμα που θέλω να επισημάνω, επειδή για αυτή την ερώτηση του, ότι αν είναι απαραίτητο να μην υπάρχει αντισοβιετισμός στην ουσία, το όλο θέμα είναι για ποιο λόγο υπάρχει αντισοβιετισμός. Και αυτό είναι είτε γιατί δεν υπάρχουν τα σωστά εργαλεία ώστε να μελετήσουν ένα εγχείρημα του παρελθόντος επιστημονικά και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, είτε σκόπιμα. Εντάξει, στο σκόπιμα δεν θα πω, εντάξει, το εννοείται τώρα, επειδή συζητούσαμε και όλα στην προηγούμενη φορά για την ανάγκη της ύπαρξης, της δυνατότητας να μπορεί να δώσει ένα κίνημα, ένα θετικό προσδιορισμό, ένα στόχο, όχι να είναι κατά του κάτι, αντί αυτό, αντί εκείνη η πλατφόρμα, αλλά κάτι θετικό, να υπάρχει ένα θετικό προσδιορισμό. Ένα κίνημα το οποίο δεν μπορεί να επεξεργαστεί επιστημονικά ούτε αυτά που έχουν γίνει ήδη, δεν μπορεί να έχει ούτε επαναστατικό πλάνο επιστημονικό για το μέλλον. Και ένα δεύτερο είναι ότι αν όντως τρομάζει κόσμο το να τους πούνε σταλινικούς, να τους πούνε μαοϊστές ότι σκοτώσαν 100 εκατομμύρια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα παραμύθια. Και θέλουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κάποιο κίνημα στο οποίο θα βγουν τα αστικά μέσα και θα πούνε γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο κίνημα τώρα, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα κομμουνιστικό και οι εργάτες θα πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και θα ζουν όλοι πολύ καλύτερα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όποιο κίνημα αληθινό γίνει εργατικό, πάντα θα το ζωγραφίζουν ως δικτατορικός ολοκληρωτισμός και αυταρχισμός και. Άρα το να αποφεύγεις να σε πούνε σταλινικό ή δεν ξέρω και εγώ τι, από τη στιγμή που άμα όντως είσαι επαναστάτης, σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να στηρίξεις κάτι το οποίο η άξονα τάξη τέλος πάντων το χαρακτηρίζει ως βάναυση, δικτατορία και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν υπάρχει νόημα. Εκτός αν είσαι όπως τροσκιστικά μορφώματα που στηρίζουν επαναστάσεις που υπάρχουν μόνο στις μεταφυσικές σφαίρες, που όχι καμία υπαρκτή επανάσταση, αυτήν την επανάσταση την οποία περιμένουν αυτοί να έρθει, που είναι στο κεφάλι τους μόνο. Καμία επανάσταση που έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει δεν μπαίνει σε αυτά τα πρότυπα. Είναι κάποια επανάσταση που αυτοί έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε. Αν είναι ένας έτσι, πάλι δεν υπάρχει κάποιο νόημα. Αυτό απλώς θέλω να πω. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κάποιος άλλος, αν δεν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό, να συνεχίσουμε. Η επόμενη ερώτηση αναφέρθηκα κυρίως σε δύο τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των χωρών και των αντίστοιχων εργατικών τάξεων του εκμηχανισμένου καπιταλισμού και του αυτοματοποιημένου καπιταλισμού. Από τη μια υπάρχουν δυνατότητες τεχνολογικής βοήθειας και ενεργητικής αλληλεγγύης, ενεργητικού διεθνισμού μέσω ανάπτυξης τεχνολογιών
στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού προς βοήθεια των εργαζομένων, όπου κυριαρχεί η εκμηχανισμένη παραγωγή. Τελικά, αυτές οι προσπάθειες που βρίσκονται σε προεπαναστατική περίοδο και μάλλον θα έχουν πρώιμα χαρακτηριστικά, στην ουσία βρίσκονται στη διαδικασία της διαμόρφωσης των ύστερων επαναστάσεων ή θα πρέπει να περιμένουμε ύστερες επαναστάσεις στην περιφέρεια. Αυτή ήταν η ερώτηση. Βαζούλη. Νομίζω ότι ήδη τώρα είναι απαραίτητο με όλους τους τρόπους και με όλες τις δυνάμεις που είναι διαθέσιμες, εάν είναι διαθέσιμες, να υποστηρίζουμε τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και εκείνα τα ενδεχόμενα πρώιμου σοσιαλισμού, ο οποίος θα ανακύψει εκ νέου, εάν ανακύψει. Με όλες μας τις δυνάμεις. Διότι μόνο περνώντας και μέσω αυτών των επαναστάσεων, μέσω του πρώιμου σοσιαλισμού, θα μπορέσουμε να μεταβούμε στον ύστερο σοσιαλισμό. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον πρώιμο σοσιαλισμό. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και να περάσουμε απευθείας στο νέο, πιο ανεπτυγμένο στάδιο. Από αυτή την άποψη, η ιστορική διαδικασία είναι νομοτελής, είναι αντικειμενική. Και χρειάζεται να περάσουμε από αυτό το στάδιο, γεγονός που σημαίνει ότι παντής τρόπης πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτό το στάδιο. Στάθη. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη της θεωρίας στο βαθμό που μπορεί να γίνεται νωρίτερα από το πέρασμα στο στάδιο του πρώιμου σοσιαλισμού μπορεί να επιταχύνει το πέρασμα από τον πρώιμο σοσιαλισμό στο στάδιο του ύστερου. Σε ένα βαθμό ωστόσο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα νέα, τα οποία θα πρέπει να επιλύονται. Μπορούμε να... Και είναι και κάτι το οποίο το συζητήσαμε και σε προηγούμενη φάση. Μπορούμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο ή τέλος πάντων πόσο μπορούμε να επισπεύσουμε, είναι τέλος πάντων να ανοιχνεύσουμε ένα φάσμα αυτής της κατάστασης του περάσματος, δηλαδή από πρώιμο σε ύστερο. Δημήτρη. Λοιπόν, επειδή θα έχετε παίξει να μ' ακούτε, θα πούμε όσο γίνεται πιο σύντομος. Το ερώτημα του Στάθη είναι πάρα πολύ κέριο, βέβαια συνδέεται οργανικά με τα όσα έχουμε αναπτύξει στην προηγούμενη συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι έχει θέσει ορισμένα αντικειμενικά χαρακτηριστικά ο Βαζουλή για τη διάκριση του σταδίου των πρώιμων και των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Και αντίστοιχα του υποκειμένου των πρώιμων και των ύστερων επαναστάσεων. Αυτά τα στάδια δεν είναι αφαιρεσίες, είναι στάδια μιας νομοτελούς διαδικασίας. Δηλαδή είναι συγκεκριμενοποίηση της ιστορικής νομοτέλειας, αναγκαιότητας της ιστορίας. Με αυτή την έννοια, όπως και στο ερώτημα του το συμπέλαβε ο Στάθης, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε, όπως λέει και ο Βαζούλης ξεκάθαρα στο κείμενο, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο μπορούμε ενδεχομένως να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε σε συνάρτηση με το πόσο ενεργητικά συγκροτούμε το υποκείμενο σε αυτή τη διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε ότι για να γίνει αντιληπτή η μετάβαση από το στάδιο του πρώιμου σοσιαλισμού στο στάδιο του ύστερου σοσιαλισμού, των ύστερων επαναστάσεων, θα πρέπει να το εντάξουμε όλο αυτό στο πλαίσιο αναφοράς που έχει να κάνει με την διαδικασία του καπιταλισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον ίδιο τον σοσιαλισμό. Δηλαδή, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Λόγω ακριβώς της ανισομέρειας που χαρακτηρίζει το υπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού και ιδιαίτερα το σημερινό στάδιο του παγκόσμιου υπεριαλιστικού συστήματος, που έχει, όπως έχουμε προσπαθήσει και έχουμε αναδείξει, και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά που δεν τα είχε ο υπεριαλισμός των αρχών του 20ου αιώνα, που προσήγγισε με τον τρόπο που προσήγγισε ο Λένιν. Εάν δούμε συνεπώς την ανισομέρεια του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, η ανισομέρεια αυτή εκφράζεται με όρους ζωτικούς για την ύπαρξη των πιο αναπτυγμένων χωρών ως προς το κεφάλαιο στον παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό καταμερισμό της εργασίας.
Χαρακτηριστικό του υπεριαλισμού και στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο του υπεριαλισμού, το σημερινό, είναι η απομίζηση υπεραξίας με τη μορφή των μονοπωλιακών υπερκερδών, όχι μόνο από τους πολυεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους, αλλά και από τις χώρες που συγκεντρώνουν τους πιο ισχυρούς πολυεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους. Γεγονός το οποίο σημαίνει, όπως εξηγήσαμε, ότι μπορούν να εξαγοράζουν ανισομερώς και πάλι μερίδες των μισθωτών της χώρας τους στο εσωτερικό τους, μερίδες της αστικής τάξης, άρα μπορούν με κάποιο τρόπο να χειραγωγούν το κίνημα, αποτρέποντας ουσιαστικά τη συγκρότηση επαναστατικού κινήματος στο εσωτερικό τους, οι πιο αναπτυγμένες ως προς το κεφάλαιο χώρες. Από τη στιγμή που το κάνουν αυτό οι πιο αναπτυγμένες ως προς το κεφάλαιο χώρες, δεν μας απομένει εμάς τίποτε άλλο εκ των πραγμάτων από το να τους αποστερούμε με την επαναστατική διαδικασία τις δυνατότητες παρασυντισμού τους. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε τα επαναστατικά εγχειρήματα, αυτά που αναγκαστικά, νομοτελώς, έχουν καταρχήν το χαρακτήρα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, γιατί γίνονται στην περιφέρεια του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, γιατί γίνονται στις χώρες με μέσο επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικών δυνάμεων, γιατί γίνονται στις χώρες εκείνες οι οποίες είναι κατά βάση πηγές παρασυντισμού των πιο ισχυρών ως προς το κεφάλαιο χωρών και των ομίλων που σε αυτές εδρεύουν. Άρα η επίσπευση έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, η επίσπευση της νομοτέλειας που λέμε, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αναγκαιότητα να στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, νέο κύμα πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων που έρχονται. Το να περιμένουμε τώρα να εκπληρωθούν ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις είναι μια αυταπάτη. Όσο έχουν τέτοιες δυνατότητες χειραγώγησης τα κέντρα του σύγχρονου υπεριαλισμού, του πιο επιθετικού κεφαλαίου, αυτό είναι και θα είναι ανέφικτο. Όποιοι πιστεύουν, και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η επανάσταση είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ανεφόρων και ορίων, αυτό δεν είναι μαρξιστική στάση, δεν είναι επιστημονική στάση και οφείλουμε να τη στυλιτεύουμε. Οφείλουμε να τη στυλιτεύουμε. Το διεθνιστικό μας καθήκον λοιπόν είναι να χτυπάμε σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα με το βέλτιστο τρόπο, να στηρίζουμε οποιαδήποτε εγχειρήματα πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και ταυτόχρονα να δημιουργούμε τους όρους για τις ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Είναι βέβαια ένα μείζον ερώτημα τι γίνεται με χώρες σαν την πατρίδα μας, με τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου, εάν γίνει κάτι σε αυτές τις χώρες, που δεν αποκλείεται γιατί είμαστε χώρες με μέσο επίπεδο ανάπτυξης, δεν το αποκλείω, και είναι φάσεις τις οποίες συμπυκνώνονται αντιφάσεις εσωτερικές και διεθνείς με εκρηκτικό τρόπο, αυτό το είδαμε και με τα πρώτα χρόνια της κρίσης χρέους, ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουμε και σύντομα στο εξής, έχω την αίσθηση ότι η επανάσταση στη χώρα μας θα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα, να επιλύσει ιστορικά καθήκοντα, να το πω αλλιώς, πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Έχει να διανύσει δρόμο σοσιαλιστικών μετασχηματισμών που θα έχουν χαρακτηριστικά πρώιμου σοσιαλισμού. Γιατί μην μου πείτε ότι έχουμε τέτοια βιομηχανική υπονομή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που θα της επιτρέψει να περάσει σε μια πλήρη αυτοματοποίηση ή, εν πάση περιπτώσει, ευρεία κλίμακα αυτοματοποίηση αύριο, ή αυτάρκεια σε βιομηχανικά, αγροτικά κλπ. Προϊόντα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Και θα λυθούν από πρώιμη επανάσταση, εκ των πραγμάτων. Άρα, συνεπώς, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτή όλη την υπόθεση. Του πώς η νομοτέλεια αυτή εκφράζεται με την αναγκαιότητα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, άρα με την προετοιμασία του υποκειμένου των πρώιμων επαναστάσεων, και διεθνώς και σε διάφορες χώρες και περιφέρειες. Αυτά προς εδώ. Κάποιος άλλος? Συνεχίζουμε στο επόμενο κομμάτι. Ερώτηση.
μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος και την ήττα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Και πιο συγκεκριμένα, βάσει της λογικής της ιστορίας, μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανθρωπότητα να αναλύσει τα δεδομένα του παρελθόντος και του παρόντος και να χαράξει την πορεία του μέλλοντος. Απάντηση, Βαζούλη. Όσον αφορά τη χρονολογική προσέγγιση, είναι πολύ περίπλοκο να αναφερθούμε σε αυτό. Μπορούμε μόνο κατά προσέγγιση να πούμε ότι θα απαιτήσει δεκαετίες τουλάχιστον. Από ποιοτικής όμως πλευράς, αυτό θα συμβεί σε αρκούντος ευρεία κλίμακα, στο βαθμό που θα εξαντλούνται οι δυνατότητες των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του πρώιμου σοσιαλισμού. Σε αυτό το βαθμό και υπό αυτούς τους όρους, εάν έχουμε υπόψη μας φυσικά την πραγματική αντικειμενική ιστορική διαδικασία, σήμερα έχουμε προωθηθεί κατά πολύ εμπρός. Αυτή η κίνηση προς τα εμπρός είναι απολύτως αναγκαία, διότι ήδη από σήμερα οφείλουμε να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να πραγματοποιούμε την επίδραση που οφείλουμε σε αυτή τη διαδικασία της διεξαγωγής των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του πρώιμου σοσιαλισμού, επαναλαμβάνω, στο βαθμό εκείνο που είναι επί του παρόντος εφικτό. Οφείλουμε όμως ήδη από τώρα να ασκούμε αυτή την επίδραση μέσω ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας, διότι η θεωρία δεν διαμορφώνεται μέσα σε μια μέρα ή μέσα σε ένα χρόνο. Η προετοιμασία των ανθρώπων δεν λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα χρόνο, ακόμα και μέσα σε μια δεκαετία. Είναι επίσης μια παρατεταμένη, μακροχρόνια διαδικασία και επιπλέον θα ήταν ευχής έργων φυσικά, εάν στο μέτρο του δυνατού, ήδη από σήμερα οι άνθρωποι ελάμβαναν υπόψη τις απότερες επιπτώσεις, ούτως ώστε να μην προσκολώνται μόνο στην εγγύς προοπτική, αλλά να έχουν υπόψη τους την απότερη προοπτική και σε συνδυασμό με αυτή να δομούν τη δική τους εγγύς δραστηριότητα. Τη δραστηριότητα η οποία κατευθύνεται προς την επίτευξη των εγγύς στόχων, διότι αυτή είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος βλέπει την απότερη προοπτική και του ανθρώπου ο οποίος δεν βλέπει την απότερη προοπτική, και η απόσταση αυτή συν το χρόνο θα αυξάνει ανάμεσα στις δύο αυτές οπτικές. Η Χριστίνα. Κάτι πολύ σύντομο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα δύο διαφορετικά συστήματα σχηματοποιούνται. Συστήματα κοινωνίας, το ένα που πράττει στο παρόν χτίζοντας για το μέλλον και το άλλο που το μόνο που κάνει στο παρόν είναι να το απομίζει για κέρδος. Δηλαδή τα βλέπουμε πολύ ζωντανά αυτά τα δύο παραδείγματα οπτικής στην παρούσα πανδημία. Άλλο σχόλιο. Δημήτρη. Σε συνέχεια αυτών που μόλις τώρα είπε η Χριστίνα, θα ήθελα να τονίσω την άλλη διάσταση που είναι κεντρική, κομβική, στο χωρί αυτό που μας διάβασε η Φένια και έχει να κάνει με την σχέση παρόντος και μέλλοντος, μάλιστα απότερου μέλλοντος, από τη σκοπιά της θεωρίας. Εδώ είναι μια άλλη νομοτελεία που την έχουμε επισημάνει σε πολλά άλλα μαθήματα και σε αυτό, σε προηγούμενες συζητήσεις, που έχει να κάνει με την νομοτελή αναγκαιότητα ανάπτυξης της θεωρίας και με τη θεωρία ως εκείνο τον εξοπλισμό, θεωρία και μεθοδολογία, ως εκείνο τον εξοπλισμό μέσω του οποίου και μόνο είναι εφικτή η νικηφόρος σε επαναστατική πορεία. Δηλαδή εδώ η θεωρία συναρτάται ευθέως όχι μόνο με τη στρατηγική, γιατί οι απότεροι στόχοι των επαναστατών είναι η στρατηγική τους. Απότερος στόχος μας είναι η κομμουνιστική κοινωνία, η ενοποιημένη ανθρωπότητα. Άρα οτιδήποτε άλλο είναι θέμα τακτικής. Αφορά όμως και την τακτική την ίδια, διότι η τακτική η οποία δεν εμποτίζεται από αυτή τη συμπερίληψη, οργανική συμπερίληψη, των στρατηγικών μας σκοπών που μόνο θεωρητικά μπορούμε να τους διαγνώσουμε, η τακτική αυτή είναι καταδικασμένη σε θάνατο.
Εδώ είναι η διαλεκτική στρατηγικής τακτικής. Είναι η διαλεκτική θεωρίας και πρακτικής. Αν θέλετε, είναι η διαλεκτική θεωρίας και οργανωτικής πρακτικής επίσης. Είναι όλα. Είναι όλα συνδυαστικά κινούμενα σε αυτή τη διαλεκτική κίνηση. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν δύο ακρότητες. Η μία ακρότητα είναι εκείνη η οποία θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε θεωρία για τη θεωρία, επιστήμη για την επιστήμη, αποκομμένη από την πρακτική. Η άλλη θεωρεί ότι πρέπει να ασχολούμαστε με την πρακτική και δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε με τη θεωρία. Αυτή δυστυχώς η ακρότητα είναι κυρίαρχη, μα εντελώς κυρίαρχη στα περισσότερα μορφώματα του κινήματος σήμερα. Και αντίστοιχη είναι η στάση απέναντι στην τακτική και τη στρατηγική. Εδώ υπάρχουν ορισμένα παράδοξα που δεν είναι τόσο προφανή και πασιφανή. Μπορώ να ομνύω, να ορκίζομαι, να προσκυνώ τη στρατηγική προοπτική του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού και εν ονόματι αυτής της στρατηγικής να σέρνομαι σε ένα τακτικισμό που να είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορώ να προσφέρω στο κίνημα και ό,τι πιο καταστροφικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μορφές τακτικισμού. Υπάρχει ο άμεσα πρόστιχος και πρόδειλος τακτικισμός, αυτός που τον γνωρίσαμε με τη σοσιαλδημοκρατία και τον εκφυλισμό της, με τον ευρωκομμουνισμό και τον εκφυλισμό του, του βλέποντας και κάνοντας στα πλαίσια που ξεκινάμε, ας πούμε, από το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, φτάσαμε στον καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο και μετά χάσαμε κάθε πρόσωπο και προσωπείο και γίναμε οργανάκι, γιουσουφάκι του συστήματος. Υπάρχει τέτοιος τακτικισμός, αλλά υπάρχει και ο άλλος τακτικισμός, ο οποίος έλκει την καταγωγή του ιστορικά, έχουμε εξηγήσει από πού, από τη δεύτερη διεθνή. Από το μηχανικισμό και εξελικτικισμό, με παραπομπή σε μια ερμηνεία της βιολογικής εξελικτικής διαδικασίας, με προέκταση εφαρμοσιμότητας αυτής της αντίληψης του εξελικτικισμού στην κοινωνία, όπου η κοινωνική διαδικασία, η ιστορική διαδικασία είναι διαδικασία χωρίς υποκείμενο δήθεν. Άρα τι κάνουμε, περιμένουμε στη γωνία να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, και αν δεν περιμένουμε στη γωνία να οριμάσουν οι συνθήκες, τι κάνουμε, διαχειριζόμαστε αυτό που υπάρχει με κάποιους τρόπους ή συρρυκνώνουμε την παρουσία μας σε μια διαμαρτυρία περιθωρίου σε αυτό που υπάρχει και κατά τα άλλα αφήνουμε την ομοτέλεια, όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί οι μηχανικιστές, οι οικονομιστές, να δράσει από μόνη της και να πέσει ως όριμο φρούτο ο καπιταλισμός, αν θα πέσει κάποτε, που θα οριμάσουν οι συνθήκες. Διαδικασία χωρίς υποκείμενο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι συνυφασμένες, όπου και αν αποκόψεις κάτι από αυτά, είναι τόσο η διασύνδεση, διαμεσολαβημένη διασύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους, τα δίπολα που ανέφερα, που ό,τι και αν αποκόψεις οδηγεί σε αδιέξοδα. Αυτό τονίζει εδώ ο Βαζουλή. Τονίζει δηλαδή την αναγκαιότητα αυτοτελούς ανάπτυξης της θεωρίας, οργανικά συνδυασμένης με τις ανάγκες της πρακτικής της κοινωνίας, του κινήματος, του επαναστατικού, και ταυτόχρονα τη διασύνδεση των στόχων του παρόντος, άμεσα βιωτικών όρων δηλαδή, των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν εδώ την κοινωνία και προσκούν σε προβλήματα και αδιέξοδα σε αυτήν εδώ την κοινωνία, με τους απότερους στόχους, δηλαδή τους τακτικούς στόχους με τους στρατηγικούς. Αυτό είναι, είναι δύσκολο, δεν είναι απλό, δεν είναι καθόλου απλό, αλλά είναι στον πυρήνα της δράσης των επαναστατών. Αυτός που δεν το κάνει αυτό δεν μπορεί να αξιώνει να τον εκλαμβάνουν οι άλλοι ως επαναστάτη, γιατί δεν είναι επαναστάτης. Διότι ο επαναστάτης ακριβώς αυτό κάνει. Σε κάθε βήμα χρησιμοποιεί τη θεωρία για να διαγνώσει πράγματα που δεν είναι ορατά στην επιφάνεια, μαθαίνει την εργατική τάξη και τις λαϊκές μάζες να διδάσκονται όχι μόνο από τα λάθη τους και την εμπειρία τους, αλλά να διδάσκονται και από τα κεκτημένα της θεωρίας της ίδιας, προσπαθεί να κάνει κτήμα των μαζών τη θεωρία, αυτό είναι βασική δουλειά του επαναστάτη, και ταυτόχρονα μπολιάζει κάθε κίνημα τακτικής με προοπτική επαναστατική. Δεν χάνει ποτέ τη στοχοπροσύλωσή του στο στρατηγικό στόχο του κομμουνισμού.
συνδέει, μπολιάζει κάθε τακτική κίνηση με αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν εγγράφεται σε εκείνο το σχήμα που λέει ότι εμείς έχουμε καθαρούς τους στόχους σαν να είναι καθαρά εικονίσματα και περιμένουμε να δούμε πώς θα τους εφαρμόσουμε. Αντίληψη η οποία αναπαράγεται από διάφορους κύκλους και στις μέρες μας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Επίσης δεν έχει καμία σχέση με εκείνους τους τακτικισμούς οπορτουνιστικού τύπου, κεροσκοπισμού δηλαδή αγοραίου, που εν ονόματι της τρέχουσας συγκυρίας και των τρέχουσών αναγκών κάνουν μια διαγραφή πλήρη της στρατηγικής προοπτικής του κομμουνισμού. Άρα τι κάνουν, αποκόπτουν κάθε κλιμάκωση της ριζοσπαστικοποίησης των ανθρώπων από αυτή την προοπτική. Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνουν τη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος. Εδώ είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο το οποίο το τονίζουμε σε διάφορα μαθήματα και είναι ένα δίδαγμα όλης της ιστορίας του επαναστατικού κινήματος, το πώς πρέπει να μπολιάζεις τους εκάστοτε τακτικούς στόχους με τη στρατηγική. Άρα και τις εκάστοτε μορφές που θα πάρει το κίνημά σου με τη στρατηγική. Μορφές που θα έχουν με τοπικό χαρακτήρα σε κάποιες συγκυρίες, μη με τοπικό χαρακτήρα σε κάποιες άλλες. Χτυπάμε μαζί και βαδίζουμε χώρια που έλεγε ο Λένιν κατά περίπτωση. Αυτό θέλει, είναι επιστήμη και τέχνη ταυτόχρονα. Είναι επιστήμη και τέχνη που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ψυχολογία και την παιδαγωγική. Και η παιδαγωγία είναι επιστήμη και τέχνη. Και εδώ κάποιες κατακτήσεις της σοβιετικής ψυχολογίας, όπως αυτή τη ζώνη της εγκύτερης ανάπτυξης του Λεύ Βιγκότσκι, αν έχετε υπόψη σας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμογή μόνο στη δουλειά των δασκάλων εμάς με τα παιδιά μας, στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Είναι κάτι που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι αδύνατο κάποιος άνθρωπος στην πορεία ορίμανσης και συνειδητοποίησης του να πηδήξει στάδια αναγκαία. Άρα ποια είναι η δουλειά του επαναστάτη? Όταν προσκρούει σε διάφορα προβλήματα που αντιλαμβάνεται ότι ατομικά και συλλογικά πρέπει να τα λύσει αλλιώς, να προσπαθείς να δημιουργήσεις τους βέλτιστους όρους στράτευσης του ανθρώπου αυτού που αποπίθεται από την καθημερινότητά του ότι πρέπει να αρχίσει να αγωνίζεται, να τον πείσεις καταρχήν να αγωνιστεί. Να αγωνιστεί για το επιμέρους, για το μεροκάματο, για το ψωμί του, για το ωράριό του, για τους όρους που εκποιεί, πουλάει την εργασιακή του δύναμη στον λεγόμενο εργοδότη, στον κεφαλαιούχο, να τον πείσεις και γι' αυτό και στη συνέχεια να τον πείσεις για άλλα μίζωνος κλίμακας. Να τώρα, ας πούμε, είναι φλέγον το ζήτημα του δημόσιου συστήματος υγείας. Πείθεται ο κόσμος, είναι έτοιμος να πειστεί γι' αυτό. Όταν το βάζεις και αγωνίζεται γι' αυτό, όμως πρέπει να το κλιμακώσεις και να του πεις αρκεί το δημόσιο στο πλαίσιο του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας. Αρκεί δηλαδή να έχεις διαχείριση εκ μέρους του συλλογικού κεφαλαιοκράτη. Αυτός δεν θα το γυρίσει όπως τον βλέπουμε να το γυρίζει τώρα στις εργολαβίες των ημετέρων, στο πώς θα μοιράσει τους πόρους πάλι και σε όλη αυτή τη διαφθορά που βλέπουμε. Άρα προς όφελος του λαού είναι δυνατόν να καταλήξει ένα τέτοιο δημόσιο και μια τέτοια διαχείριση των δημοσίων. Άρα δεν θα πρέπει να τον μπολιάζεις με την προοπτική της επανάστασης και την αναγκαιότητα της επανάστασης, την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού στην πορεία προς τον κομμουνισμό. Εδώ είναι η πρόκληση λοιπόν. Εδώ ακριβώς είναι η πρόκληση. Να ξεκινάς από αυτό που είναι το εγγύς, το άμεσο, το χειροπιαστό, το προσιτό, αυτό που κατανοεί ότι πρέπει να το παλέψει τώρα και να το συνδέσεις με αυτό που έπεται. Δηλαδή να θέτεις στόχους που κλιμακώνονται στη ζώνη της εγκύτερης ανάπτυξης. Δηλαδή ποια είναι η ζώνη της εγκύτερης ανάπτυξης? Είναι αυτό το οποίο μπορεί να συλλάβει, να αντιληφθεί τώρα με την γονιμοποιώ, με την καταλυτική επίδραση κάποιας πρωτοπορίας. Και αυτό να το κλιμακώσεις. Δηλαδή να κλιμακώσεις τη ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων, τη στράτευσή τους στον αγώνα. Και το κάνεις αυτό πώς? Όταν τους βράχει πρόθεσμους, τους άμεσους στόχους, τους συνδέεις με μέσο πρόθεσμους στόχους και με μάκρο πρόθεσμους στόχους και τελικά με τη στρατηγική.
Όταν δηλαδή κλιμακώνεις βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, τη συνειδητοποίηση της στράτευσης και του αγώνα και την προοπτική. Όταν βλέπει ότι είναι νικηφόρος ο αγώνας σε ένα στάδιο, πρέπει να πάει στο επόμενο. Αν τον αφήσεις εκεί, έχασες την υπόθεση. Η ήττα είναι η επόμενη κίνηση, αν τον αφήσεις εκεί. Να γιατί πρέπει να συνδέεται η θεωρία με την πράξη και η στρατηγική με την τακτική. Και δυστυχώς αυτά τα χρόνια με τις μονομέρειες και τις αγκυλώσεις που έχουν ριζωθεί στα μυαλά πολλών ανθρώπων, έχουμε να αντιπαλέψουμε πάρα πολλά στερεότυπα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και να αναπτύξουμε αυτή τη διαλεκτική χωρίς την οποία δεν υπάρχει επαναστατική σκέψη, δεν υπάρχει επαναστατική θεωρία, δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα, πρακτικό, νικηφόρο. Αυτό μας λέει εδώ ο Βαζουλικά τη γνώμη. Ωραία. Καλησπέρα σας λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Είναι η πρώτη μου φορά στη διάλεξη. Με ακούτε? Σε ακούμε. Όχι πολύ καλά, αλλά σε ακούμε. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα σας γυρίσω ίσως λίγο στην αρχή, αλλά και με αφορμή τις τελευταίες προτάσεις του Δημήτρη. Το πρόβλημα θεωρώ... Μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι λέμε αλήθεια και δεν μπορούμε να την φτάσουμε κάτω. Το κάτω στα εισαγωγικά. Και εδώ έτσι θέλω να αναφερθώ λίγο στο Λένιν, στην επαναστατική τακτική του και την επανάσταση ως τέχνη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε? Σε ακούμε, σε ακούμε. Ουσιαστικά μιλάμε για την προσέγγιση των λαϊκών στρωμάτων. Πώς θα φτάσουμε να πούμε την αλήθεια μας, να γίνει κατανοητή στον εργαζόμενο, σε εκείνον που δεν έχει θεωρητική κατάρτιση, στο χριστιανό που αφορά το 90% του ελληνικού πληθυσμού, στον πατριώτη που τον εκμεταλλεύεται ο πατριδοκάπηλος επί δεκαετίες τώρα. Γύρω από αυτό θέλω να μιλήσω. Άκουσα τη Χαρά, άκουσα τη Χριστίνα, σας άκουσα άλλους με προσοχή. Θεωρώ ότι εκεί είναι το κύριο πρόβλημα στο να φτάσει η αλήθεια μας κάτω. Θέλω να αναφερθώ έτσι κυρίως σε αυτό που λέγει ο Λένιν, ότι ο καπιταλισμός δεν θα ήταν καπιταλισμός αν το καθαρό προλεταριάτο δεν θα ήταν περιτριγισμένο από ένα σωρό εξαιρετικά πολύμορφους μεταβατικούς τύπους, από τον προλετάριο στο μισοπρολετάριο, ας πούμε, τον μικροαγρότη, τον μικροβιοτέχνη, τον νοικοκύρη, τον μικρό, τον χειροτέχνη. Ουσιαστικά πρέπει, δηλαδή, νοματολιακά υπάρχει ανάγκη να γίνει συνειδητό το κομμάτι αυτό, να έρχομαι σε λιγμούς, σε συμφωνίες, σε συμβιβασμούς, έτσι ώστε να γίνει συνειδητή αυτή η κατάσταση στο λαό γενικότερα. Βασικά προβλήματα θεωρώ ότι η σημερινή εποχή είναι ότι, μιας και μιλήσαμε για το ΚΚΕ, σας άκουσα, βλέπω τον κόσμο γύρω από το ΚΚΕ, ιδιαίτερα σε αυτό το αποκαλυπτήριο, όπως το λέω εγώ, που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να έχουν μια τάση απέναντι στους όποιους διαφωνούν, η οποία θεωρώ ότι την έχω βαφτίσει κιόλας κοσμοδιοκτική, δηλαδή θεωρώ ότι είναι κοσμοδιώχτες τόσο πολύ. Δηλαδή μικρές διαφωνίες, ερωτήσεις ακόμα, αντιμετωπίζονται με πολύ κακό και ανήθικο για ένα κομμουνιστή θεωρώ τρόπο. Με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος να φεύγει από το κίνημα, να φεύγει μακριά από το κίνημα, μιας και δεν έχει ούτε θεωρητική κατάσταση και κυρίως μιας και χειραγωγείται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή με χειρουργική ακρίβεια από τα μέσα που διαθέτει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή. Βασικά θα ήθελα αυτό εκεί να τελειώσω κάπου εκεί, να μην σας κουράζω άλλο. Ένα βασικό στοιχείο, δύο βασικά στοιχεία που έχω να πω είναι ότι η αντιμετώπιση δηλαδή των ανθρώπων στην προσέγγιση που έχουν λόγω των ημερών, παραδείγματος χάρη, είναι χριστιανοί. Εντάξει, δεν καταφέραμε να διαπαιδαγωγήσουμε ανθρώπους 100 χρόνια να
στην ορθολογική αντιμετώπιση τέτοιων θεωριών. Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε τώρα. Γιατί είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια άλλωστε. Ακόμα έτσι να αναφερθώ λίγο στο Λένιν. Μας έλεγε ότι αν παπάς έρχεται σε εμάς για μια από κοινού πολιτική δράση και κληρώνει ενσυνείδητα την κομματική δουλειά χωρίς να δρά ενάντια στο πρόγραμμα του κόμματος, είναι αρεστός στο έργο μας. Αυτό αφορά και τους, και το κοινό τους εννοείται, τους χριστιανούς. Το ίδιο συμβαίνει και εσένα με την υπόθεση του πατριωτισμού που θεωρώ ότι επί δεκαετίες δεν έχουμε υπεραμυνθεί των πατριωτικών αγώνων που έδωσαν οι κομμουνιστές για την πατρίδα τους, με αποτέλεσμα όσο χώρο αφήνει η αριστερά να τον κερδίζει ο φασισμός. Αυτά είναι τα κύρια έτσι, που θα ήθελα έτσι, να θίξω και να μην σας κουράζω άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Τάκη. Κάποιο άλλο σχόλιο? Ναι, θεωρώ πολύ σημαντικές τις επισημάνσεις του Τάκη. Έχει σημασία αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή για τη σχέση θεωρίας και πράξης, στρατηγικής και τακτικής, αφορά και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και εντάσσεται πάρα πολύ σε αυτά που είπε συνάδει πάρα πολύ με αυτά που είπε ο Τάκης προηγουμένως. Δηλαδή, το πώς θα προσεγγίσεις έναν άνθρωπο. Εάν θέλεις να συσπυρώσεις κόσμο, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση εξυπαρχής να έχει ως διαμαγείας, δια της επιφυτίσεως δεν ξέρω ποιου Αγίου ή Δαιμονίου Πνεύματος, να έχει πλήρη ταξική συνείδηση και πλήρη επιστημονική κατάρτιση στην επαναστατική θεωρία και μεθοδολογία. Να έχει ο άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι αξίωση είναι αυτή. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε όλοι πασιφανώς θα είχαν οδηγηθεί στην επαναστατική κοσμοαντίληψη και δεν θα είχαμε πρόβλημα συγκρότησης του κινήματος. Θα είχαμε ένα νικηφόρο κίνημα από την αρχή. Δεν το έχουμε. Αυτό συνδέεται πολύ και με τις νομοτέλειες που διέπουν τη γνώση και τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων. Άρα αν κάποιος έχει αρκετό αχταρμά στο κεφάλι του ή μας φαίνεται ότι έχει αχταρμά στο κεφάλι του ή και τα δύο, δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε μαζί του. Δεν σημαίνει ότι τον αφήνουμε εκτός της υπόθεσης της Επανάστασης. Τον αντίον. Προσπαθούν να προσελκύσουμε. Η ζώνη της εγκύτερης ανάπτυξης που σας είπα προηγουμένως συνδέεται με αυτό. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, ακόμα και στο στρατό, είχα συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι μου λέγανε για το πόσο σημασία έχει, ξέρω εγώ, το ότι ο Χριστός δίδαξε την αγάπη και την ανιδιοτέλεια. Ξέρετε τι αφορμές για συζήτηση έδωσε αυτό? Και για προβληματισμό. Και για να αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι μέσα από αυτό. Αν οι προσλαμβάνουσές του είναι σε ένα θρησκόληπτο ή σε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα θρησκευόμενο περιβάλλον του ανθρώπου, νομίζεις ότι είναι εύκολο να φύγει από αυτό? Εμάς μας χαλάει αυτό το πρόταγμα της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς και της αγάπης. Ας το βλέπει με τη μεταφυσική θρησκευτική άποψη ο άνθρωπος. Θα ξεκινήσεις από αυτό που έχει. Και θα του δείξεις τις ανεπάρκειες, όχι ύψωνοντας το δάχτυλο του παντογνώστη που ήθελε να κατακεραυνώσει τον ανεπαρκό συνειδητοποιημένο πιστό που τον κάνει ότι θέλει τον παπαδαριό κλπ. Τα βλέπουμε πολύ συχνά. Τώρα μεγαλοβδομάδα τα είδαμε ξανά στο αποκαλυπτήριο που είπε ο Τάκης. Είδαμε αυτή την έπαρση που επουδενή λόγο δεν χαρακτηρίζει τους κομμουνιστές, τους επαναστάτες. Ο κομμουνιστής δεν επέρεται. Ο κομμουνιστής δεν μέμφεται κάποιον για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συνειδητότητά του. Ο κομμουνιστής κάνει τα πάντα για να αναβαθμίσει τους ανθρώπους. Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο, έλεγε ο μεγάλος μας ποιητής. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η προοπτική που πρεσβεύουμε. Άρα μπορούμε να κάνουμε βατή προσπελάσιμη την προοπτική που πρεσβεύουμε. Βατή προσπελάσιμη τη θεωρία. Στα λόγια, στο επίπεδο αυτού της ανάπτυξης που μπορεί να είναι κατανοητό από τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε. Να το κάνουμε. Με το βέλτιστο τρόπο. Όχι για να κυλιστούμε στο επίπεδο και στο βούρκο και στο αδιέξοδο που τον έχει ρίξει
το καθεστώς σήμερα και η προπαγάνδα και τα ιδεολογήματά του, αλλά για να του δώσουμε ένα χέρι να σηκωθεί. Για να του δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Για να του δείξουμε ότι μπορεί ο ίδιος και ότι είναι υπόθεση του ίδιου αυτό. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να δείξουμε αυτή την ευαισθησία που μας καλεί και ο Τάκης με αυτή την παρέμβασή του. Ευχαριστώ. Δημήτρη, αν μπορώ να συνεχίσω σε ένα σημείο μόνο. Σ' ακούμε. Ναι, σε κάτι που είπε ο Χριστίνα πολύ σημαντικό και βλέπουμε και μέσα από τα κινήματα του που είδαμε και στη Χιλή και πανό που κρεμάσανε, δεν είμαστε αριστερά, δεν είμαστε δεξιά, δεν είμαστε πάνω, είμαστε κάτω και κάτι μεταμοντέρνα τέτοιου τύπου, όπως κινήματα που ουσιαστικά έτσι γύρω, μάλλον άναρχα, μάλλον είναι μια μόδα τελικά, μια μεταμοντέρνα κατάσταση που βλέπω ότι ένα σημαντικό σημείο, αφορά και την ψυχοπαθολογία θα έλεγα. Υπάρχουν άνθρωποι νέοι, αυτή η radical chic αριστερά, που με το μπλουζάκι του τσες, που λύνουν υπαρξιακά προβλήματα μέσα από την ένταξή τους σε εξωκοινοβουλευτικά σχήματα και λοιπόν παρεμφερών. Ουσιαστικά θέλουν να φανούν, να λύσουν το υπαρξιακό τους. Αυτό δεν το περίμενα να το ανακαλύψω. Πράγματι, τα μέσα, αυτό το αποκαλυπτήριο μας έμαθε να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Βλέπω έντονη αυτή την κατάσταση, δηλαδή ότι πράγματι οι άνθρωποι δεν ανήκουν, φυσικά και δεν ανήκουν στο συντηρητισμό. Είναι άνθρωποι που κατά βάση βιωματικά ανήκουν στο σοσιαλισμό, αλλά υπάρχει μια άρνηση απέναντι και στο σοβιετισμό που έλεγε ο Δημήτρης πριν και όλοι μας. Αλλά αυτή η τάση του να απέχουμε δηλαδή από κάθε τι κοινοβουλευτικό και μια μορφή επαναστατικότητας χωρίς στόχο, ένα πράγμα, τέλος πάντων απλά να λέμε ότι είμαστε επαναστάτες. Αυτό το βλέπουμε έντονα και στην Ελλάδα με τα κινήματα που φτάνουν σε βαθμό να γίνονται, να παίζουν το ρόλο δηλαδή καθαρά της αστικής τάξης, ίσως και να υπάρχουν και μέσα τους διάφοροι χειραγωγοί προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήθελα να τονίσω πάλι και πώς και πάλι και ότι και αυτό είναι καθαρά θέμα προσέγγισης, και θεωρώ πάλι ότι πρέπει καθαρά από το ήθος του κομμουνιστή αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με πολύ υπομονή, με επιχειρήματα, με θεωρητικό υπόβαθρο που να, μάλιστα πολλές φορές μιλάμε και με τον Δημήτρη, να είναι κατανοητό στο δικό τους μυαλό, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν, με αυτά που έχουν διαβάσει. Δηλαδή, πράγματι πρόκειται για τέχνη η προσέγγιση, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έτσι όπως βάλετε από τα συστήματα χειραγώγησης του καπιταλισμού. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, Τάκη. Άλλα σχόλια? Αν δεν υπάρχουν, εγώ θα πω ότι να μην συνεχίσουμε. Είναι η ώρα 9 παρά 10, μάλλον παρά 20. Επειδή ξεκινάει έτσι και έτσι μετά μια, με την ερώτηση που γίνεται στο κείμενο, μια νέα και μεγάλη ενότητα, λίγο διαφορετική, όχι άσχετα από αυτά που συζητάμε, θα έλεγα να τα αφήσουμε για την επόμενη φορά να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε οι υπόλοιποι. Καλή ιδέα. Ωραία. Οπότε πάμε για την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, 6 είναι καλά? Σάββατο ή Κυριακή? Κυριακή, όπως το είχαμε, το βάλαμε Σάββατο σήμερα λόγω του αυριανού, του Πάσχα και τα λοιπά. Κυριακή, λοιπόν. Ωραία. Οπότε συμφωνούμε για την επόμενη Κυριακή στις 6 ώρα. Εγώ θα στείλω και μήνυμα, υπενθύμηση έτσι κι αλλιώς. Οπότε, σύντροφοι και συντρόφοι, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Προσωπικά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να με
Είμαι ξανά καλεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάσταση σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Είστε πάντα καλεσμένοι όλοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές, Τάκη, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.